Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό απόγευμα σε όλους. Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Με τη γνωστή συνταγή τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Εμίλιο Γαβριλίδη στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, το Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στο Μετρόπολης 95, στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων, γράφετε 955, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνει στο 54340. Μετρόπολης 95,5, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Μια πολύ σημαντική πληροφορία για τις κληρώσεις Joker, Lotto και Πρώτο, καθώς από την 5η 15 Φεβρουαρίου οι κληρώσεις Joker, Lotto και Πρώτο αλλάζουν τηλεοπτική στέγη και θα μεταδίδονται από την ΕΡΤ 2 κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή στις 10. Ακούσατε φαντάζομαι για το τεράστιο ποσό που μοιράζει το Τζόκερ την Πέμπτη. 16 εκατομμύρια ευρώ. Χαμός στα πρακτορία, πήγα κι εγώ φυσικά, γιατί ποιος δεν ονειρεύεται να είναι ο μεγάλος νικητής ενός τέτοιου απίστευτου τζακπότ. Για τον τρόπο που επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων το είπαμε. Να πω ότι αν πεινά, σε καλωσορίζουμε σε έναν υπέροχο κόσμο στον κόσμο του deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Μόνο στο deliveras.gr θα βρείτε αποκλειστικές προσφορές, αφού η εταιρεία είναι 100% ελληνική και φροντίζει γι' αυτό. Μπες στο deliveras.gr και βρες όλες μα όλες τις προσφορές. Είδηση επί του πιεστηρίου. Καθώς ο Ιγκόρ Τούντορ είναι ο νέος προπονητής της Γαλατά Σεράι. Σαράι λέγεται. Όπως και να το πεις το ίδιο. Σαράι. Άλλο το Σεράι είναι. Σαράι. Σωστό. Ωραία. Είναι ο νέος προπονητής. Μας νοιάζει εμάς αυτό. Πώς, ποιον θα έχει παίκτη. Ναι. Ποιον θα έχει παίκτη. Το Ροντρίγκες. Και λοιπόν θα τον βάζει back half. Ρε φίλε, δεν είναι αστείο. Όχι καθόλου. Πώς θα φέρνει ζωή. Τι είναι ζωή. Κοίταξε να δεις τώρα. Πουλήθηκε με ένα καλό ποσό ο Ροντρίγκες και η Γαλατά. Ναι. Και ο προπονητής ο οποίος δεν μας άρεσε εμάς. Όχι, δεν μας άρεσε. Όχι. Λοιπόν, είναι ο νέος προπονητής της Γαλατά. Ναι. Και ο άνθρωπος αυτός. Ναι. Θα προπονείται ο Ροντρίγκες που τον είχε βρει και στον ΠΑΟ. Λοιπόν, θες απάντηση. Βεβαίως. Στη μεικτή κόσμο να πάει ο Τούντορ. Ναι. Σαν προπονητής είναι βλάκας. Όπως βλάκας. Ναι. Είναι και ο του Ολυμπιακού. Αυτοί οι δυο, άμα τους βάλεις ένα βλακόμετρο, θα χτυπήσει τελική ταχύτητα. Είσαι κακός. Όχι, δεν είμαι καθόλου κακός. Δεν είμαι καθόλου κακός. Ο ορισμός του βλάκα. Ο άνθρωπος που βάζει το σάμπο δεξί back half, πρέπει να του πάρει το δίπλωμα. Να πει, οπ, τι είναι αυτοί που βάζουν ποινές στον ναι. δρόμο, οι τροχονόμοι. Τι έκανες, δεν έχει ζώνη. 100 δραχμές ποινή. Τι έχεις, δεν έχεις αυτό. Μας πήγες δραχμή από τώρα. Ναι. Που πάει. 200 δραχμές ποινή. Πάει, καταστροφές. Το κατάλαβες. Ναι. Τώρα άμα είδες τον Ζαΐρη και λες μας τρολάρει ο Τούντορ ήταν ο μεγαλύτερος βλάκας που πέρασε από τον ΠΑΟΚ τα τελευταία 30 χρόνια. Που πήγε να βάλει στα 3-5-2 τον Κλάος με τον Μπερμπάτοφ μαζί και πήγε σε ένα καφέ με τους δημοσιογράφους και αυτοί ήρθαν εδώ οι φελοί, στην μπάλα επάνω και πιστήκανε να πούμε ότι θα παίξει ο ΠΑΟΚ 3-5-2. Με τον Μπερμπάντοφ και τον Κλάους 3-5-2. Συμμετοχή κανένας, 10 μέτρα μπροστά ένας, 5 μέτρα πίσω άλλος, θα παίξει 3-5-2. Με τον Κλάους και τον Μπερμπάντοφ. Και τον Σάμπο, δεξί μπαχάφ. Αν αυτό δεν είναι βλάκας, ποιος είναι βλάκας. Κοίταξε, ποδοσφαιρικά. Γιατί και εγώ τώρα που πήγα στα ΙΚΑ και στα αυτά να βγάλω άκρη, είμαι βλάκας
σε αυτά τα θέματα. Και μου είπε υπάλληλο του ΙΚΑ. Είσαι βλάκα. Που με εξυπηρέτησε, λέω είμαι βλάκα μάλλον. Λέω γιατί, όχι λέει, δεν μπορείτε να τα ξέρετε όλα αυτά. Έτσι όπω τα έκανε λέει το ΕΟΠΗ, πώ το λένε και τα λοιπά. Ούτε εμεί λέει τα ξέρουμε καλά-καλά. Δεν είστε καθόλου βλάκα. Λέει είστε νευρικό. Και θα, μου τα έκανε η γυναίκα μια χαρά. Φέρει και το χαρτί, ήρεμα κτλ. Σε άλλα θέματα, άλλο είναι στα μαθηματικά αριστούχο. Είχα εδώ έναν συμμαθητή, τον Μιχαηλίδη, ο οποίος είχε 23 στα μαθηματικά. Τέτοιο μυαλό. Ναι. Άκου εδώ. 23! Μου θυμίζει. Έχει 999 κατεδίκες. Άκου. Και μια ισόφια. 23 στα μαθηματικά. Είχα ένα συμμαθητή, τον Ψωμόγλου. Ναι. Τον Ψωμόγλου, τον κοντό. Ναι. Ο οποίος είχε 30 στα μαθηματικά. Έλεγε ο Χατζηλιάσης. Δεν είμαι καθόλου. Όχι, θέλω να αναδείξω. Ήταν πάνω το IQ του ήταν πάνω από, από τον καθηγητή. Έκανε μάθημα ο Χατζηλιάσης και τον διόρθωνε ο Ψωμόγλου στα μαθηματικά. Ταλέντο μεγάλο. Και τώρα με τι ασχολείται αυτό. Ο Ψωμόγλου ήταν για πολλά χρόνια στο καζίνο. Τώρα τον διώξαν πριν ένα χρόνο κακό. Δεν τον διώξαν, το Δημήτρη λες. Το Δημήτρη, ναι. Το Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι διευθυντής σε ένα ξενοδοχείο στη Χαλκιδική. Τώρα τελείωσε. Και λίγο είναι. Είναι από του πιο μεγάλου κυρίου που έχουμε πάντα ποιος? Με το ΣΥΣ και με το ΣΑΠΑ. Αυτό. Ναι. Φυσικά, αν και στο ΣΟΕ του είναι κανένα δύο-τρει απαταιώνε. Λοιπόν, ένα εργολάβο και τα λοιπά. Ένα δεν κολόπεδο. Έχω γνώμη. Ναι, άκου εδώ τώρα. Είναι εξαιρετικό παιδί. Άκου εμένα, ρε. Εμένα θα ακού. Φανταστικό παιδί. Οικογενειάρχη, φοβερό η γυναίκα του κτλ. Το παιδί. Κακώ το διώξανε. Δεν το διώξαν νομίζω. Του κάνανε μια περικοπή. Δεν ξέρω το παλικάρι τι έκανε κτλ. Αλλά στα μαθηματικά. Και στο break dance δεν πεζότανε. Και στο break dance. Break dance. Ο Δημήτρης. Ο Ψωμόγλου. Ναι. Μεγαλύτερος χορευτής στην Θεσσαλονίκη. Ένας από τους μεγαλύτερους χορευτάς. Έτσι έβγαζε γκόμενες μικρός. Επειδή ήταν κοντός, ένιωθε μειονεκτικά κτλ. Και μόλις έμπαινε στην δίσκο να χορέψει, αδειάζαμε όλοι τις καρέκλες και θαυμάζαμε το break dance. Πήγε και ο Μπέλιος να κάνει. Ο Μπέλιος αυτός εδώ, ο πυγμάχος, ο Χάρης ο Μπέλιος που είναι στους διασώστες κτλ. Και, ναι. Και αυτός καλός. Για το κορμί του, αλλά τέτοιο πράγμα. Σαν τον Ψωμόγλου, τεράστιος. Οι γυναίκες, οι κοπέλες τρέχανε από πίσω του. Είναι μερικοί άνθρωποι. Ναι, χάρισμα μεγάλο. Μεγάλο χάρισμα. Και ο Μιχαηλίδης. Τον Τούντορ ψάχνεις. Και ο Μιχαηλίδης. Και ο Μιχαηλίδης που είχε στα μαθηματικά 25. Ναι. Το χτύπησε να πούμε και περπατάει στον δρόμο άνευ λόγου και μιλάει μόνο στο άνευ λόγου. Ναι, άνευ λόγου. Άνεργος κτλ. Τρομερό. Τι, τσιγάρα. Είσαι τρελός. Έφαγες τα τσιγάρα του Ζαΐρη. Τα δικά σου τα τσιγάρα θα πάρει. Σου φύγει τα τσιγάρα. Άμα θες, πάρε. Δώσε ένα τσιγάρο. Πάντα το δίνω. Πάντα το δίνεις. Εσύ δεν δίνεις το διάολο θυμίαμα. Ρώτα τον. Και τι λέει. Δεν τρέπεσαι λίγο. Αυτά που λες με τα μαθηματικά. Παρακάτω λέγε. Λοιπόν. Τι έχουμε. Έχουμε μπαλάρα σήμερα. Έχουμε Champions League. Θα δούμε την Μπαρτσελόνα σήμερα με τον Μάτζιο. Παρέα. Τον πάρω από τηλέφωνο τον Γιώργαρο. Τι περιμένεις από το παιχνίδι. Over. Over. Τι over. Τι over. 2-2. Γιατί με στεναχωρείς. Σε στεναχωρώ. Γιατί και εσύ το ίδιο βλέπεις. Για να δω, κάτσε να διαβάσω. Τι λέει η εφημερίδα. Κάτσε ρε τα γυαλιά να βάλω. Γεράσαμε. Paris Saint-Germain Barcelona, over 3,5. Ένα, συμφωνούμε. Τι είσαι στεναχωρή. Με ανησυχεί αυτό. Σε ανησυχεί αυτό. Mm. Ήρθε και το αέριο. Βέβαια, προκαλώ πολύ με άλλα πράγματα. Θα διαβάσει ο κόσμος. Μ' αρέσει να πάρει ο κόσμος. Τη Μέτροσπορ. Τη Μέτροσπορ, την καλύτερη αθλητική εφημερίδα. Τεράστια. Να τα πω από τώρα έτσι για να σου με δημοσιογραφάρες και τα. Πες τα ρε Γρηγόρη. Εγώ βλέπω Μπενφίκα άσο με την Dortmund. Άσο. Ναι. Διπλή αγώνες. Άμα κερδίσει 2-1 η Μπενφίκα. Μάλιστα. Την πειράζει. Πόσο λέει το άσο. 3 φράγκα. 3. Ναι. Πάψε. Άλλο. Παρακάτω. Και Μπάγκερν Άρσεναλ έχει 2 διπλή ευκαιρία. Η Άρσεναλ μέσα εκεί. Ο Βενγκέρ. Μέσα εκεί, ναι. Του κάνει τον. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το Βενγκέρ. Δεν μ' αρέσει η Μπάγκερν. Χι 2 διπλή. Γιατί ο άσο πόσο δίνει. Χαμηλό. 1,45. Πάψε. Τώρα με συγχωρείτε. Το χι 2 πόσο δίνει. Πάνω από 2 μονάδε. Το χι 2 δίνει 2,27. Κάτι λέει. Κάτι λέει. Παίρνει δύο σημεία, παίρνει το 60% και α διασυρθεί. Βέβαια, έτσι όπω τίνεται πίσω ο Βέγκερ, άμα βγει διπλό αυτό, μπορεί να το βάλει διπλό και over. Αν βγει διπλό. Λε, θα γίνει κανένα 0-1 και να πέσουν τα μαλλιά που δεν έχουμε στο κεφάλι. Δεν ξέρω. Εγώ 10 παρατέταρτο με το Μάτζιο, θα στηθώ εκεί πέρα φιστίκι αράπικο και σπόρι μαύρο ανάλατο. Ένα συνάδελφο, βέβαια, μου είπε, αυτό είναι για αύριο, βέβαια, η Μπάγκερ Πετινάρσαλ. Ναι. Μου λέει αγροτικό αστέρα, βλέπω άσο, λέει από τώρα. Ναι. Θα σου πω κάτι. Βιάζονται. Αυτό το μάτς παίζει πολύ γερά στο παρασκήνιο. Εσύ μου είπες ότι είδες ένα αεροπλανάκι από την Κρήτη να έρχεται και να κατεβάζει κούκκι. Όχι Κρήτη, Κρήτη. Λαμία. Όχι ένα αεροπλάνο από την Κρήτη μου είπες ότι είδες. Α, όχι, ναι, όχι. Κάτι γλυκά κατεβάζει. Ναι, ναι, ναι. Θα φανεί. Γλυκά. Θα φανεί. Μου είπες ότι δεν ξέρει που πάνε. Άκου. Κριτική προέλευση. Αυτό το μάτς είναι ένας μάνατζερ μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει.
Δεν λέω όνομα. Ένας καλός μάνατζερ. Όχι, ένας συγκεκριμένος μάνατζερ. Μάλιστα. Άμα έχει 6-7 παίκτες, 8 και τους πει παιδιά αυτό και τα λοιπά, τα μάτσα αυτά οι μάνατζερ μπαίνουν μέσα, ο πρόεδρος και ο προπονητής δεν μπαίνει. Και μπορεί και να μην έχουν και χαμπάρι. Ναι, μπορεί. Να μην έχουν και χαμπάρι. Μπορεί. Μάλιστα. Μπορεί, δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Θα τα πούμε για αυτό το μάτς αύριο. Ναι, βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται. Αν ο μεγαλομέτωχος και ο προπονητής κάπου ή οποιαδήποτε ομάδα δεν μπαίνουν χαμπάρι, ξέρεις τι λένε, κάτσε ρε, τι έγινε τώρα. Εμείς τι, απόξω. Αυτό είναι κακό. Είχα ένα φίλο γνωστό κάποτε, τώρα δεν μιλάμε και πολύ, παίζει τερματοφύλακα σε ομάδα. Εντάξει. Και μου έλεγε για ένα μάτς στην προοδευτική ότι του γυρίζαν οι αμυντικοί την μπάλα πίσω να φάει γκολ κτλ. Και λέει τα κολόπεδα κτλ. Και τι, γιατί του έβριζε. Τα βρωμόπεδα. Τα βρωμόπεδα. Γιατί του έβριζε. Καλά, εμείς δεν θα πάρουμε τίποτα. Όχι, όχι γιατί το κάνανε. Όχι γιατί οι παλιά άνθρωποι. Εμείς δεν και είχε δίκιο. Ναι. Είχε δίκιο. Ναι. Σου λέει κάτσε ρε παλιά άνθρωποι. Τι ακόμα. Κατάλαβες. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είδες εσύ Ηρακλή. Βεβαίως. Έκανα καλά που ήμουν αισιόδοξος για τον Άσο. Άσχετα αν δεν βγήκε. Ναι, εγώ νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό. Άλλο. Ναι. Θα τα δούμε. Ναι. Έκανα καλά που το βλέπω ότι θα κερδίσει ο Ηρακλής. Κοίταξε, δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε τα δύο ατομικά λάθη του Μπάρκα. Είναι και συγκυρία. Ήταν μια χωρίς τύχη δεν πας πουθενά. Ναι. Το άλλο όμως που έχω να πω είναι ότι ο Ηρακλής, παρά το γεγονός ότι είναι ένα προπονητή πολύ καλό στο αμυντικό κομμάτι, τον γκολ που τρώει δέχεται δύο-τρία συνεχόμενη φορά. Σαν όπως με την Ξάνθη. Κάνει κόρνερ. Και βρίσκεται ένα παίκτη του Ηρακλή με 4 τη ΑΕΚ. Τι λέει ο μεγάλο προπονητή, ο δάσκαλο στην Ευρώπη, στι σχολέ προπονητών, σε αυτέ τι περιπτώσει. Τι λέει, ξέρει. Να τα ακούσει και ο Παντελίδη. Παρακαλώ. Τι λέει. Εγώ το άκουσα από προπονητή που σε σχολή προπονητών. Λέει. Κερδίζει η ομάδα μα κόρνερ. Εντάξει. Ποιοι παίκτε είναι αδύνατο να βάλουν γκολ. Αδύνατο δηλαδή, οι πιθανότητε είναι απειροελάχιστε. Α πούμε παίζει ο Κάτσε. Είναι δυνατόν ο Κάτσε να κάνει γκολ. Αποστημένο μπορεί. Με ένα 68 ύψος, 67 ύψος. Να το εκτελέσει. Τι να εκτελέσει, ρε. Καλή εκτελέση. Δεν έχει καλά χτυπήματα. Μην μοιάζει τον κόκκινο. Καλά. Λοιπόν, άκου τι λέει ο μεγάλος προπονητής. Στο μάτς το χθεσινό, Σαραμαντάς. Ο δεξίς ο μπακ. Πώς το λένε ο καινούριος, πώς το λένε, ρε, που έχετε, ο δεξίς ο μπακ που πήρατε από τον Πανιόνιο. Πώς το λένε. Το δεξί το μπακ του Ηρακλή, πώς το λένε. Το δεξί μπακ του Ηρακλή, πώς το λένε. Ο Σαραμαντάς. Άστο να πάει στο διάλογο. Ο Αργυρόπουλος. Ο δεξίς ο μπακ. Στόπερ. Άστο. Αριστερός μπακ. Και ο Ιτζόγλου δεν κατεβαίνουν από το κέντρο. Είναι σε διάταξη στα 6 μέτρα, 5 μέτρα ο κάθε ένας και ο ένας θα κάτσει λίγο πιο πίσω. Σε περίπτωση που μας βγουν στην κόντρα, γυρνά και άλλοι δύο γρήγοροι και μας πιάνουν 3 με 5. 3 αυτοί, 5 εμείς. Στη χειρότερη. 3 με 6, 4 με 7. Αυτό με τον Ηρακλή είναι ασύλληπτο. Και έχει βάλει και γκολ ο Ηρακλής τέτοιο. Με τα Γιάννενα. Είναι απαράδεκτο και βαραίνει τον προπονητή. Δεν μπορεί να τον είπε μόνος του να πει ο Σαραμαντάς εκεί. Βρίζουν τον Σαραμαντά στη φάση του γκολ. Όχι. Ο Σαραμαντάς κάποιος του είπε να πάει εκεί. Κακός πήγε εκεί. Ο Σαραμαντάς έπρεπε να είναι 15 μέτρα πιο πίσω. Και θα γλίτωνε στον κόλ. Και να κλείνει χώρους. Το ψηλό. Το ψηλό, το στόπερ. Στην περιοχή το στόπερ τον ένα, το στόπερ τον άλλο. Του κατεβάζει και του. Αυτή υποτίθεται είναι μπροστά για να πάρουν κεφαλιά, να κάνουν γκολ. Άρα τα μπακ πρέπει να φροντίσουν να καλύψουν τα νότα. Μαζί με το εξάρι. Μπράβο. Συνήθως. Ποιοι είναι οι πιο γρήγοροι. Τρεις πίσω. Τι λάθος είπα, δεν κατάλαβα. Σε ρωτάω ποιος είναι ο μπακ ο δεξής του. Στο δεξί. Με λες ο Σαραμαντάς. Για το στόπερ. Α το μάθει τα διάλογα. Άλλα θέματα. Πάμε παρακάτω. Θέλω να δω αυτή την κάμπια από την Καστοριά που έβγαινε και σε δίνω και γκολ αβάντζο που φώναγε. Εντάξει, και στοιχήμα. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, βάλουμε το χώρο και τι θέλω να πανηγυρίζω, πήρα ο Ηρακλής. Αυτό μας κάνει. Εγώ δεν νιώθω ευχαριστημένο. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένο. Γιατί αν ο Ηρακλής κέρδιζε. Σου έκανε δύο δώρα ο Μπάρκας και ένα δώρο ο Μπακάκης και δεν τα εκμεταλλεύτηκε. Πήρε τον πόντο. Τι δώρο έκανε. Τι δώρο έκανε, έκανε δύο. Βέβαια. 7 λεπτά συν 3 οι καθυστερήσει. Ανόητο. 10 εναντίον 11. Ανόητο. Εντάξει. Ρε φίλε, βλέποντας την ομάδα αυτή να κάνει κατάθεση ψυχής με παίκτες οι οποίοι είναι απλήρωτοι. Αυτό ήτανε. Ότι η κατάθεση ψυχής είναι ότι οι παίκτες παίξανε με μεγάλο πάθος, με μεγάλη δύναμη, δώσαν το 150% ό,τι μπορεί ο καθένας. Για να πάρουν ισοπαλία από την ΑΕΚ του Χιμένεθ, που μου αρέσει πάρα πολύ ο Χιμένεθ. Η ΑΕΚ πρέπει να τον κρατήσει και του χρόνου, το Χιμένεθ. Είναι προπονητής πάρα πολύ καλός. Αυτό εγκατέλειψε την προπονητική, ρε. Πάρα πολύ καλός προπονητής. Δεν ξέρω δεν τι είπε. Δεν θέλει να προπονεί άλλο. Δεν ξέρω. Ο Χιμένεθ, ο προπονητής της ΑΕΚ, δεν ξέρω τι είπε. Πάρα πολύ καλός τον προπονητής. Τον γύρισε ο Τίγρης. Πολύ καλός προπονητής. Καλά έκανε και τον γύρισε ο Τίγρης. Έκανε πολύ καλή κίνηση ο Τίγρης. Απλά ο Χιμένεθ
δεν θα του κρινιάξει σαν τον Μπογέτη να πει θέλω φορ, θέλω χαφ μεγάλο, θέλω σέντερ μπακ μεγάλο κτλ. Δεν θα του κρινιάξει. Πολύ καλός προπονητής. Ό,τι καλύτερο είχε η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Πάμε παρακάτω. Ό,τι καλύτερο είχε. Ναι, σαν προπονητή. Και πρέπει δηλαδή. Τι το θέλα. Ποιον. Το θέλα. Ο Πογέτ και ο Χιμένεθ οι καλύτεροι που περάσαν. Ποιο προπονητή. Το Λίνεν. Χέσαι με τώρα. Μεσημεριάτικα. Πάμε παρακάτω. Σ' ακούω. Τι γουστάρεις να πούμε. Και τι 25. Γουστά. Πώς λέω, πώς ήταν ρε παιδί μου πριν δύο χρόνια η Ερακλή ΑΕΚ 25.000 κόσμο. Ναι. Και χτες ρε παιδί μου 5.000 κόσμο το ζόρι. Ναι. Με στήρα να μην υπάρχουν. Ναι. Με... Στήρια πώς δεν είπα, άλλη τζάμπα μπήκαν οι δικοί σου μέσα. Όχι ρε. Πηδήξαν τα κάγκελα. Είχε ουρές τα εκδοτήρια. Και... Κάποια στιγμή είπαν δεν υπάρχουν. Τι δεν μετά είπαν ότι τους μαλώσαν οι οργανωμένοι και είπαν πάρτε στήρια που δεν θέλουμε να πουλάτε. Όχι, δεν πουλάτε. Να μην δίνει ο κόσμος τζάμπα τα λεφτά του. Ναι. Τι καλοί που είναι οργανωμένοι. Καλοί άνθρωποι. Έτσι. Τι λένε αυτοί σου. Λέω. Ναι, καλοί άνθρωποι. Να πείτε τζάμπα, μπράβο. Καλό αυτό. Αυτή δηλαδή δεν κατάλαβα. Το τζάμπα σου λέει. Με αυτή τη διοίκηση έχει πάει στο γυαλί. Σου λέει, ναι. Δεν του πληρώνουμε. Έτσι. Κακό είναι. Όχι, τι γουστάρικο. Τι... Κάνα κάποια ζημιά. Ηρακλειδής. Ναι. Δεν κάναν. Τι ζημιά κάναν. Κέρδο δεν έχει από αυτού ο Ηρακλής. Στην μπουτίκ πάνε ψωνίζουν. Όχι. Ιστήρια πληρώνουν. Όχι. Διαρκεία πληρώνουν. Όχι. Με το σκεπτικό αυτό και εγώ δεν πρέπει να πληρώνω εφορία. Γιατί μπορεί να τα κλέψει ο Τσοκατζόπουλο και ο, ξέρω εγώ, ο Παπαγεωργόπουλο. Να πω δεν πληρώνω. Με το ίδιο σκεπτικό. Το ίδιο είναι. Αυτά τα παιδιά. Θα τα παίρνω κι εγώ μαύρα να πληρώνω. Ήκα κτλ. Αυτά τα παιδιά εκφράζουν έναν τρόπο αντίθεση. Δεν παίρνω. Τι αντίθεση, μωρέ. Έξι μήνες κυνηγά τον Καγιούλικο και ακούγεται να σώσει τον Ηρακλή στο τέλος και αυγήκε μάγκας. Τι κυνηγάνε. Εδώ ρε χτες το βράδυ σε ενοχλούσε εσένα μωρή κάποια ότι πανηγυρίσαν και τον γκολ. Τι θα τα κάνουνε. Τι πανηγυρίζουν. Να μην πανηγυρίζουν τον γκολ. Τη ομάδα του Καγιούλη. Ναι, όχι. Του Ηρακλή. Όχι. Γιατί δεν επέκτε του Ηρακλή αυτοί που παίζουν. Δεν πληρώνω, δεν πανηγυρίζω. Άσερε τώρα. Μπουβόστα είμαι εκεί, θα βλέπω. Τι θα δει. Τη μια δεν πληρώνω. Τσάρλ Τσάπλιν. Ναι, απ' τη μια δεν πληρώνω. Απ' την άλλη κυνηγάω τον Καγιούλη, αλλά δεν μπορώ να τον πιάσω. Και τι είναι, πανηγυρίζω τα γκολ τη ομάδα του Καγιούλη και του Παπαθανασάκη. Έτσι το μεταφράζω εγώ. Εσύ πώς το μεταφράζει το έργο. Όπου τη βολεύει δηλαδή. Τι αυτό βλέπει δηλαδή. Ναι, αυτό επειδή βλέπω. Ο Ηρακλής είναι σκλαβωμένος. Δεν με νοιάζει τι είναι σκλαβωμένος. Α το ξεσυλαβώσουν. Ε. Μπορούν. Και πώς θα γίνει αυτό. Πώς, γιατί. Αν εσύ έχει τον τρόπο. Κάτι βουβάλια ήρθαν εδώ 30 μέτρα ο καθένα. 30 μέτρα. Δεν μπορεί να πιάσει τον Καγιούλη. Ο τερατολόγο δεν υπάρχει. 30 μέτρα ο καθένα. Τι έχει εδώ μέχρι την πόρτα. 300 μέτρα είναι. Δεν μπορεί να το πιάσει τον Καγιούλη. Τι έχει ο Καγιούλη και κύριε Καγιούλη. Ο αδερφός ο κουμπάρος. Ναι, ο Μπιφτέκης είναι φίλος μου, σε πειράζει. Αυτός με δένει κάθε μέρα. Άμα σε πιάσει, μια φάπα να σε δώσει, έχει ρίξει κάτω. Είναι καλός άνθρωπος. Το άλλο το βουνό Ηρακλειδέας. Άλλο ζώο εκείνο. Τι κάπα ένα πάει και παλεύει. Καλά κάνει. Τι. Αυτή δεν μπορεί να πιάσει τον Καγιούλη. Τι κάθεστε, ρε. Κύριε Καγιούλη και κύριε Νομιμοποιούν. Για να μην το κάνουν, κάποιο λόγο θα υπάρχει. Μάλλον θα του είπαν ότι θα σα βάλουμε μέσα τρία χρόνια. Γι' αυτό. Εσύ θα το έκανε. Αν κινδύνευε να πα φυλακή. Θα κοιτούσα να βρω κανένα δυο ακόμα διαφορετικού και αυτού στον αέρα. Τι θα έκανα εγώ. Να μου πει, γιατί πολλέ λε, γιατί το βουνό, γιατί πάρουν, ο Μπιφτέκη, γιατί ο Γρηγόρη, γιατί ο Έτσι. Αν Μπιφτέκη και το βουνό, του πω εγώ τον τρόπο. Τι, στον αέρα το πω εγώ. Κόκκινε χαλαρώστε, έκανε δύο κάθου ο Βάρκα και έβαλε δύο γκολ. Δε λίγο κατοχή και ξανά πάρτα από την αρχή. Άσε με την κατοχή δεν κέρδισε. Μισό λεπτό, θα τον απαντήσω εγώ. Άσε, την ούτε το χ δεν άξιζε. Όσο για την κούλα που λε συνέχεια, εγώ είπα ποτέ λέξη κούλα ευθέω. Και από να την είπες τι, σε κάνω εγώ. Άκουσα εμένα να σε κάνω τα εγώ επειδή. Υποκοριστικό είμαι... για ομάδα. Και τι, για ίσα ίσα. Λοιπόν, ούτε στα τρελά σου όνειρα δεν είναι στιγμές που ζήσαμε εμείς. Τα καλύτερα πάρτι τα έχουμε ζήσει μέσα στην αγαπή. Όντως, φίλοι μου που υπογράφησαν original Σαλόνικα, τα καλύτερα πάρτι σου τα έκανε στη Μύκονο. Εσύ, με τη Μύκονο τότε που έπαιζε. Που έριξε την ομάδα. Ναι, πες του τα Γρηγόρη. Για να ανέβει καθαρό. Μπράβο, Γρηγόρη. Και εσύ έριξε την ομάδα. Εγώ δεν έριξα την ομάδα. Ναι. Εγώ κυνηγήθηκα. Ναι. Καμία σχέση. Καλά, καλά. Εσύ κυνηγήθηκε, τα πήρε από την Τρίπολη 500.000. Όσο για το. Ναι. Αν άξιζε κάποιο κάτι. Ναι. Αυτό δεν το λέει η κατοχή. Η κατοχή, φίλε, μπορεί να την έχει όπου θέλει. Μία άνοστη και τόσο κακομαγειρεμένη κατοχή όπω ήταν η χθεσινή τη ΑΕΚ είναι από τι χειρότερε κατοχέ που έχω δει ποτέ. Δεν απείλησε. Ο Χουάντερσον δεν έκανε μπάνιο μετά τον αγώνα. Ένα σουτ που μπήκε γκολ. Και το δεύτερο ταχουνάκι του Χρυστοδουλόπουλου. Πες μου μια φορά που χρειάστηκε ο Χουάντερσον να παρέμβει. Να σου πω κάτι. Όχι, πες μου μια για την κατοχή που λες. Μισό. Θα πω κάτι όμως. Το ότι η ΑΕΚ με ελάχιστες επιθέσεις κάνει δύο γκολ. Είναι πρόβλημα για μένα. Μεγάλο. Αυτό αναδεικνύει τα χάφσου, τα αμυντικά, τα αναδεικνύει. Αλλά του στόπερ και γενικότερα την τετράδα σου. Τη βάζει σε κακό βαθμό.
Θα με απειλήσει άλλο 4 φορές και θα φάω 2 γκολ. Τι στόπερ είναι αυτά. Κακό είναι, φυσικά. Και έχω 2 νέα. Οι άμυνες δεν γίνανε πάνω στα στόπερ, πέσαν πάνω στα αμυντικά χαφ. Άρα τα αμυντικά χαφ κάνανε το τρομερή παιχνιδάρα. Άμα δει. Τι άμα δω. Πόσα έχουν αλλάξει από τον Ηρακλή που ξεκίνησε η σεζόν μέχρι τον Ηρακλή που παίζει σήμερα. Θα τρομάξει. Θα τρομάξω. Αν εξαιρέσει τον Χουάντερσον. Ναι. Τον Μπασά. Ποιο Μπασά. Το Σαραμαντά και τον Ιντζόγλου. Ναι. Οι υπόλοιποι. Ναι. Είναι όλοι. Τι. Τζανετόπουλο. Ναι. Τι. Από τον Μπασά δεν παίρνω. Στο πω εγώ. Και ούτε από το Σαραμαντά παίρνω. Α το πω κι εγώ. Η μισή και πλέον ομάδα είναι καινούργια. Άκου. Από τον παλιό δεν παίρνω. Ποιο άλλο. Ο Χουάντερσον δεν παίρνω. Δεν παίρνω βαθμό. Σαραμαντά δεν παίρνω. Πασά δεν παίρνω. Θεσσαλών, ποιοι είναι άλλοι παλιοί. Ο Περόν είναι δίνει. Ο Περόν είναι το παιδί. Ό,τι μπορεί δίνει. Ο είναι, το παλεύει εντάξει, ναι. Αλλά... Ο Λεωζίνιο είναι μια κρύο, μια ζέστη. Ο Λεωζίνιο, ρε. Ο Λεωζίνιο σαν τον Κακομοίρη είναι εκεί πέρα. Φουκαρά εκεί, για το δει στο δρόμο, να του πει πάρε ρε, μια μπισκότο Παπαδοπούλου. Πάμε ρε σε διάλειμμα, ρε. Αρτόφα για το παιδί. Πάμε πίσω. Ρε σε διάλειμμα, ρε. Είναι πάλι άρση τη μαύρη διαφημίση. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Πολύ χαρούμενος σε βλέπω σήμερα. Τι είπες? Παίζουν μετρητά! Τι μετρητά! Πολλά πολλά μετρητά! Στις καθημερινές κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάρε και εσύ μέρος στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν πολλά πολλά μετρητά κάθε μέρα. Είσοδος δωρεάν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Και κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10.000 ευρώ μετρητά σε 2 κληρώσεις. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θέα Α 210-9215-776. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις Οικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ η γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ η γωνία. Με τηλέφωνο το 852. 27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Νίκο, τι μπαταρία φορά στο αμάξι? Α, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Ποιο κλαμπ? Standard Club, φιλαράκι μου. Γιατί standard φοράω στο αυτοκίνητο, standard και στο μηχανάκι. Standard και στο UPS, αλλά και παντού standard θα φοράω. Γιατί? Γιατί standard φοράμε όλοι. Εκτός από εσένα. Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άντρες, γυναίκες, παπάδες, καστανάδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, μηχανόβοι, αγρότες, κυνηγοί, αλλοδαποί, καλικέριδες γιατροί. Αλλά και η Μαρία που δεν ξέρει τι είναι μπαταρία. Και αυτή στάνταρ φοράει. Στάνταρ. 3 καταστήματα στην πόλη και ένα τηλέφωνο. 2310-523-014. Θες μπαταρία? Πα στάνταρ. Παιδιά, θα πάω να πάρω καφέ. Θέλετε κάτι? 2-3 κρουασάν και κανένα μπισκοτάκι. Εγώ θέλω χαρτάκια και φιλτράκια. Θα πας που θα πας, φέρε μου ένα ασετόν και ένα ενεργειακό ποτό. Ή θα κάνεις 4 διαδρομές ή θα μπεις στο κοντινότερο κατάστημα Φορόλ όπου θα βρεις τα πάντα. Καταστήματα Φορόλ. Η εξέλιξη του ψιλικατζίδικου που σου προσφέρει ό,τι μπορείς να σκεφτείς στις τιμές που επιθυμείς. Φορόλ Stores. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Εκπτώσεις έως 70%.
Στα έπιπλα γραφείου από τη Σίγμα για όλο το Φεβρουάριο. Διευθυντικό κάθισμα με 5 χρόνια εγγύηση μόνο 200 συμφιπία. Διευθυντικό γραφείο μόνο 150 συμφιπία. Κάθισμα εργασίας με μπράτσα μόνο 65 συμφιπία. Και εκατοντάδες άλλες φοβερές προσφορές στο www.sigmaoffice.gr. Σίγμα, ελληνική εταιρεία παραγωγής και σχεδίασης επίπλων γραφείου με εκθέσεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Νικολάου Πλαστήρα 58, Χαριλάου. Έπιπλα γραφείου Σίγμα. Εκπτώσεις έως 70%. Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα? Σαντουιτσάκι με γαλοπούλα πασιάς. Να σε φτιάξω ένα, να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά με γαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά, μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Τσεκάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-686668 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύχριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέριος, Πετκαρίτσα, Δελφόνε 101 και Μάρκ Μπότσα Ριγωνία. Έρχεται γρήγορα στο σπίτι σου αν κυλωθείς έξω από το σπίτι, αν έχεις πρόβλημα κλειδιά, κλειδαριές, χρηματοκιβώτια, ό,τι κλειδαριά μπορείτε να φανταστείτε. Και φυσικά δίνει λύση σας η οποία έχετε κλειδιά immobilizer για τα αυτοκίνητά σας, άμεσα, γρήγορα και πολύ οικονομικά. Δελφόνε 101 και Μάρκ Μπότσα Ριγωνία με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Και για εσάς που θα πάτε μέχρι το Σάββατο, λέτε κόκκινος και έχετε 15% έκπτωση. Ξέχασα τα αλάρμ, πάω να τα σβήσω και επανέρχομαι. Το μοσχάρι. Μοσχάρι. Χαχα τα αλάρμ. Πας, οδηγός τώρα, κόκκινος. Χαχα τα αλάρμ. Πάχα σβήσω. Άμα μείνεις από μπαταρία, πάει στο πετμεζά, καμιά κούτρα, καμιά αυτή, καμιά ιστορία, αρχίσει να κλαίγεται. Λοιπόν, θα πω δύο κουβέντες γιατί αυτή η εβδομάδα είναι του οπαδού. Είναι η εβδομάδα του στοιχηματζή, είναι η εβδομάδα του φίλου του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Είναι μια πολύ καλή εβδομάδα. Από όλα τα μάτς τα οποία έχει αυτή η εβδομάδα, εγώ το συγκλονιστικότερο που μπορώ να δω και που είναι το πιο κρίσιμο από όλα τα μάτς που παίζονται σε Ευρώπη, Ελλάδα, Α, Β, Γ και τα λοιπά, για μένα το μάτς το οποίο έχει τη μεγαλύτερη έτσι πινελιά, το μεγαλύτερο αλατοπίπερο που λένε, είναι το Ευόσμου, το αγροτικό Αστέρας Άρης. Ούτε καν του ΠΑΟΚ με τη Σάλκη. Ο ΠΑΟΚ και να χάσει 2-3 ή να χάσει 1-0 ή να κερδίσει 2-1 είναι μια ιστορία, και να αποκλειστεί είτε προκριθεί, εντάξει, δεν θα πάει στον τελικό, δεν θα πάρει τίποτα. Αλλά είναι ένα ηχθικό, είναι μια γιορτή για τον ΠΑΟΚ. Είναι μια γιορτή και θα έχει και θέμα στο εξαγωνιστικό πολύ. Δηλαδή αυτούς οι Σκοπιανοί που ήρθαν εδώ, δεν αφήνουμε Σκοπιανούς και τα λοιπά. Το Λάβαρο της Επανάστασης, και μετά όταν θα κάνουν το Λάβαρο της Επανάστασης θα πάνε στο Γευγελί να παίξουν καζίνο αυτοί οι επαναστάτες, οι Μακεδόνες εδώ, η Μούφα. Γιατί
και μούφα επαναστάτες υπάρχουν, και μούφα Μακεδόνες υπάρχουν, και μούφα πατριώτες υπάρχουν, να ξέρετε. Όλα είναι η μαρμίτα. Μόλις πέσει το Μπακίρι το καλό, μόλις πέσει το Χαρτζηλίκι, ξεχνάς να πούμε και την πατρίδα, ξεχνάς και τη θρησκεία, ξεχνάς και τα πάντα. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια σε αυτή τη γη. Τώρα, επειδή η μαρμίτα παίζει στο ποδόσφαιρο πάρα πολύ δυνατά, πιστεύω ότι στο μάτς Αγροτικός Αστέρας Άρης θα γίνει ιστορία. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, να το πω με λόγια που να μην είναι έτσι, να μην προσβάλλουμε και τις καταστάσεις. Θα πω τι θα έκανα εγώ. Δεν θα πω τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ αν ήμουνα Αγροτικός Αστέρας, εγώ αν ήμουνα, ας πούμε, υπεύθυνος στον Αγροτικό Αστέρα, θα κοίταγα από αυτό το παιχνίδι να οικονομήσω. Τι σημαίνει να οικονομήσω? Αν πάω για Α Εθνική, εντάξει, πάω για την άνοδο. Αν όμως έχω βάλει στην πίσω μεριά του μυαλού μου ότι δεν πρόκειται να πάω Α Εθνική, ή να πάω τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, ξέρω εγώ, να κάνω μια πολύ καλή πορεία, θα κοίταζα να βγάλω λεφτά από αυτή την ιστορία. Τι σημαίνει να βγάλω λεφτά? Δύο πράγματα θα σκεφτόμουν αν ήμουν στον Εύωσμο, παράγοντας. Εγώ αν ήμουν Σαραπτόπουλος. Πρώτον, ή να τα πάρω από τη Λαμία και να κόψω βαθμούς ή βαθμό από τον Άρη, πράγμα το οποίο θα έκανε το ματς συγκλονιστικό, μάχημο κτλ. Ή θα κοιτούσα να εκμεταλλευτώ, να πάρω λεφτά από τον Άρη και να κάτσω και να χάσω. Καθαρά πράγματα. Τελειώσαμε. Τρεις περιπτώσεις υπάρχουν. Παίζω την μπάλα μου στο Τίμιο γιατί πάω για πρωτάθλημα, είναι το ωραιότερο που μπορεί να γίνει. Να πει ο Αγροτικός Αστέρας και ποιο είσαι εσύ ρε Άρη, σε κερδίζω και χτυπάω, να πούμε, πώς τη λένε, τη Λαμία μέχρι το τέλος όπως μπορέσω και κάνω πρωταθλητισμό. Το πήρα μια γαρά. Το δεύτερο είναι, τα παίρνω από τη Λαμία αν ήμουνα και κάθομαι και του κάνω το μάτς κόλαση και τα λοιπά. Οπότε και τα παίρνω από τη Λαμία, λέμε, και κάνω πρωταθλητισμό, οπότε είμαι άρχοντας, ή κάνω την κότα, ή κάνω την κότα και λέω, μπορείς ρε να με δώσεις κάνα φραγκάκι να σε αφήσω να περάσεις, γιατί αλλιώς θα έχει φάπα. Και ξέρεις ότι άμα χάσεις δυο ή τρεις βαθμούς, κύριε Άρη, εκεί πέρα, οι άλλοι θα περάσουν από σέρες, φινί το λαμούζικα, πασά το λαφέστα, πάει, βγήκε η Λαμία. Έχασε ο Άρης τον Εύωσμο. Κέρδισε η Λαμία μέσα στις σέρες, πάει 7 βαθμοί, φινί το λαμούζικα, πασά το λαφέστα. Οπότε, το μάτς το συγκλονιστικότερο θα είναι αυτό. Και θα μου δώσεις άδεια μία ώρα γιατί θα έχει αυτό και τα λοιπά. Να πάω να το δω αυτό το παιχνίδι, Γρηγόρη. Θα το ακούσω, θα το έχω μετάδοση. Θα το έχεις μετάδοση, ρε φίλε, παλικάρι μου, αλλά να μην έρθω και την πρώτη ώρα. Θα πάω στο γήπεδο. Ναι, θα πάω στο γήπεδο. Άρα δεν έρθεις και την πρώτη ώρα. Άρα δεν θα έρθω και την πρώτη ώρα. Μην με βγάλεις κανένα κουσούρι, κανένα αυτό και τα λοιπά. Τα νοσοκομεία που πήγες, τα πήγα, τα ισοφαρίσαμε. Και τι είσαι κουτσομπόλα. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον συνάδελφο Στέργιο Παρθενάκη. Σπανίζει αυτό το πράγμα. Οι περισσότεροι είμαστε αδιάφοροι. Ισπανίζει. Σπανίζει, λέω. Τι έκανε ο Παρθενάκη? Είδε τα αλάρμα ανοιχτά, ενημέρωσε. Και τι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ο καλύτερο πελάτη του Περτενζά σαν και εσένα. Τι είμαι εγώ. Εντάξει, επειδή έλεγε κουτσομπόλα, επειδή είσαι μεγάλη κουτσομπόλα. Ναι. Εντάξει, εσύ κάθε εβδομάδα στο Περτενζά. Είμαι. Εντάξει. Είμαι. Όχι αυτό, όχι εκείνο, όχι τ' άλλο. Εσύ είσαι κουσουλή στο μετάδοση και στο αυτοκίνητο. Δηλαδή. Πήρα τηλέφωνο σε ΣΕΑ, τρώτησα παιδιά τα κόρτα μου, σκυλιά μαύρα. Λέω, μα αυτό εδώ, κάθε εβδομάδα είσαι κοροϊδεύει, λέει, ή κάτι συμβαίνει. Εντάξει. Όλη τη γουρσουζιά σου την έβγαλε στο αυτοκίνητο, είναι δυνατόν. Καταρχήν τα παιδιά, ό,τι πιάνουν, βγαίνει μέσα και μέσα. Άκου. Άσε τα γλυψίματα, βγαίνει καινούργια για πάνω κάνει κούτρα καμιά αυτή. Άκου. Αυτό κανένα ΣΕΑΤ τη Volkswagen και τα λοιπά δεν είναι σκυλιά. Ο επίτιμος διδάκτορ Πανεπιστημίου τη Κούτρα. Έλα. Ο κύριο Κούτρα Ραπτόπουλο μιλάει σε μένα. Έλα. Το κυμπαρλίκι μου στη Θεσσαλονίκη το ξέρουν. Και την Κούτρα. Έναν παίρνει που το ξέρει. Ένα όνομα. Ρώτα με αυτού που συνεργάζομαι. Όποιον. Ένα ρε φίλε. Όποιον. Και πάλι εγώ δεν συνεργάζομαι μαζί σου. Είσαι ο καθηγητή τη Κούτρα. Σε σένα, ναι. Εσύ είσαι ο καθηγητή τη Κούτρα. Γιατί δεν σε γουστάρω τα μούτρα σου να πούμε. Γιατί κάθισε μουτραδόρο και τζαμπατζή. Πε ένα που έχω κουτράρι. Έναν. Ποιο δεν κούτρα. Έναν. Έναν. Δεν λέω. Είσαι και κουτσομπόλα και κακιά κουτσομπόλα. Δεν λέω. Όχι, είμαι καλός άνθρωπος και δεν λέω. Καλός άνθρωπος είσαι. Αλλά είσαι όχι, ρε, δεν είμαι. Αν δεν είσαι καλός άνθρωπος, δεν θα κάνω. Μάθε λοιπόν τα. Είσαι κακιά κουτσομπόλα. Είμαι, ρε. Είσαι η βασιλιά του ραδιοφώνου. Θέλετε κάτι να το μάθει όλος ο κόσμος? Ναι. Πείτε το στον Ραπτόπουλο. Μία η ώρα θα το πείτε, μία και πέντε θα το ξέρει όλη η χώρα. Δεν υπάρχει. Πες ειλικρινά, μπορεί να κρατήσει μυστικό. Θα πω μια ιστορία. Την αλήθεια θέλω. Μπορεί να κρατήσει μυστικό. Ναι, μπορώ. Τώρα ναι, μπορώ. Σε αυτή την ηλικία μπορώ. Τώρα. Σε ποια ηλικία με πιάνει πόσο ο είσαι? 48 και μισό. Γερός να είσαι. Πρόσεχε. Κόκκινος. Πριν 3 χρόνια.
Φαλάχρε, κρατάς μυστικό. Κρατάω, ρε Γρηγόρη. Είστε τάφος. Είμαι τάφος. Να σε εμπιστευτώ. Ναι, βρε, του λέω. Έτσι και μάθω ότι το πες πουθενά, θα σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια. Ναι, ρε Γρηγόρη, ναι. Μου λέει το μυστικό. Περνάει ένας τύπος μετά από ένα τέταρτο. Ραπτόπουλο, να σε πω κάτι. Ναι. Μου λέει το μυστικό που μου είπε ο Κόκκινος. Καλά, λέω, εσύ μου το έμαθες. Μου το είπε ο Κόκκινος. Και τι σου είπε? Ναι, μην το πω πουθενά. Το ίδιο λέει, είπε και σε μένα. Λοιπόν, ισχύει αυτό ή δεν ισχύει? Σπαθεί. Είδες πως τσεκάρεις μερικούς ανθρώπους. Σπαθεί. Φυσικά και έγινε. Α. Ισχύει. Άρα. Αυτό ισχύει. Αλλά έπρεπε να τσεκάρω αν και λαϊδάτε. Και είδα ποιοι και λαϊδάνε. Α, μα τσέκαρε. Εννοείται. Εσύ δεν το κάνεις. Άκουδα, το κάνω. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, τα αμάξια που είναι σκυλιά είναι τα Ιαπωνέζικα. Τα άλλα είναι μάπες. Όχι, αναλόγως. Ναι, άκου τώρα. Φταίνει και οδηγεί. Όταν εγώ βλέπω Hyundai 300.000 χιλιόμετρα. Ρε φίλε, το οδηγάει όπως εγώ. Ούτε γκάζια, ούτε αυτό. Λέω τι, ούτε ένα πρόβλημα. Nissan. Μου λέει, φίλε, ξέχασα. Του πήρε ένας 38 χρονών ένα Nissan, πέθανε αυτός. Το πήρε ο γαμπρός του, πέθανε και ο γαμπρός του. Και το Nissan το φέρνει χείρα τώρα στο Μεσά. Λέει, δύο τύπους, λέει, ξάπλωσε αυτό. Άσε μη. Τα Volkswagen Group είναι μάπα. Το δικό μου δηλαδή. Το δικό μου αμάξι είναι μάπα. Πέρασαν τα 10 χρόνια, 160.000 χιλιόμετρα τα έβγαλε. Τώρα κουσούρια. Λέει άλλα θέματα. Λέει. Σ' ακούω. Λοιπόν. Παρακάτω. Τι. Χτες άκουσες καθόλου ραδιόφωνο? Όχι. Όταν φύγαμε από εδώ είχες δουλειά. Σε πήγα εγώ μετά, δεν άνοιξε ραδιόφωνο μέχρι να βγει τηλεάστηκε. Βοήθαμε. Τον τεχνικό διευθυντή του Απόλλων Σμύρνης τον άκουσες? Τον Μυροφορίδη. Ναι, τον άκουσα, ναι. Άκουσες τι είπε? Σε πολλά πράγματα, ναι. Όχι άκουσα. Όλο, δεν τον άκουσα. Τι είπε? Δεν τον άκουσα. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Φυσικά δεν είναι. Ρε φίλε, εγώ αν ήμουν Αριανός, ναι. Παράγων μιλάμε, όχι οπαδί. Ναι, ναι. Μιλάμε, θα έτρωγα τα σίδερα εκείνη την ώρα. Τι είπε ο άνθρωπος τώρα. Και γιατί να μην τον έπαιρνε τεχνικό διευθυντή αντί να τρως τα σίδερα? Τι είπε ο άνθρωπος τώρα, ρε, πλάκα μας κάνει. Βγαίνει και λέει ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Ναι. Μας κάναν δύο επιθέσεις και φάγαμε δύο γκολ. Ναι. Και αν είχε άλλα τρία λεπτά θα κερδίζαμε κιόλας. Ποιος θα κέρδιζε αν είχε τρία λεπτά? Ο Απόλλωνος Σμύρνης. Ψέματα είπε. Ρε φίλε. Συγγνώμη, αν είχε άλλα δέκα λεπτά ποιος θα κέρδιζε? Ρε φίλε, δεν προσβάλλει κάποιον, το πιστεύει. Και μιλάει έτσι, ναι, για ένα μέγεθος το οποίο δεν είναι φάμιλο του Άρη. Ποιο είναι το μέγεθος? Του Άρη. Ποιος? Είναι μεγαλύτερη ομάδα Άρης από τον Απόλλωνα. Ο Άρης από πότε? Από πότε? Ναι. Μια ζωή. Ναι. Πότε, τα τελευταία 40 χρόνια πήρε κανένα τίτλο Άρης? Αυτό δηλαδή. Τι από? Δείχνει το αν στη μια ομάδα... Β' Εθνική. Άκουδο, ακούστε τα μεγέθη, πώς τα μετράω εγώ. Πες. Β' Εθνική κατηγορία. Απόλλωνας, Άρης, Λάρισα, Τρίκαλα, ξέρω εγώ. Ναι, 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 ναι. Ποιος είναι παράγοντας τον Άρη? Καρυπίδης. Οικονομικά πώς είναι? Είναι άνετος? Όχι. Το παλεύει. Το παλεύει με τα κύματα του Δούναβη. Λοιπόν, ο άλλος, το Απόλλωνα τι είναι? Είναι πιο εντάξει. Κολοσσός. Πάμε παρακάτω. Η υγεία στο σωματείο, ποιος έχει μεγαλύτερη υγεία στο σωματείο? Ο Άρης ή ο Απόλλωνας? Υγεία έχει ο Απόλλωνας. Ναι. Ποιο παίκτες για Β' Εθνική, για αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία, ποιος αγόρασε, ο Απόλλωνας ή ο Άρης? Ο Απόλλωνας ή ο Άρης. Ναι, ποιοι κάνανε αγορές το καλοκαίρι παικτών? Φέρε Ραούλ Μπράβο, 40 χρονών, επειδή στη Βέρεια είχαν παρεδώσει ο Καρυπίδης και τον φόρτωσε στον Αναστόπουλο. Εδώ έχεις ένα δίκιο. Έχω ένα δίκιο. Πήρανε τον Τάτο εκεί πέρα, ο οποίος μοιάζει με κομμουνιστή δεκαετία του 70 με τον ριζοσπάστη από κάτω. Αν βγω εγώ ρε με τον Τάτο βόλτα, ξέρεις θα πούνε. Ποιος είναι αυτός ο Τάτος? Ο μεγάλος αριθμός του Ραυτόπουλου να πούμε. Πεκταράς, στο λέω εγώ. Τον πήρε η μιζέρια του Άρη από κάτω. Έχει center for Άρης κλασικό. Το καπνίδι πάρτο στο σπίτι σου να σε φτιάχνει καφέ. Ωραίο παιδί είναι, καλός άνθρωπος είναι κτλ. Φόρ δεν κάνει για Β' Εθνική. Είναι καλύτερος από τον Διαμαντόπουλο και τον Πετρόπουλο. Δύο που έχει αυτός. Πήραν τον Τζιμπούρ. Ο Τζιμπούρ βγήκε κουσουρλί, το πόδι του πονάει, φτέρνα του πονάει. Τραβάει στα καζίνο, πίνει τις μπύρες, γυρίζει μεθυσμένος η ώρα 8 το πρωί. Το παιδί είναι παιχταράς, ασύλληπτος παιχταράς. Τελείωσε. Δεν τον τραβάει το σωματείο. Τι χάφε έχει ο Άρης? Τον Ανάγκογλου, μεγαλύτερη φλωρούμπα που υπάρχει στη γη. Άμα βγει ο Ανάγκογλου με μια γκόμενα και πειράξει ο άλλος την γκόμενα, θα σηκωθεί να φύγει ο Ανάγκογλου. Άμα πάει μια γκόμενα με τον Κονέ το μαύρο που είχε ο Απόλλωνας και πειράξουν την γκόμενα, τους κάνει ο μαύρος τα παϊδάκια μαύρα. Τι χαρ. Ο καλύτερος χαφ του Άρη είναι ο Παυλίδης. Ο ανιψιός του Καρυπίδη. Ο καλύτερος χαφ. Τι χάφ είναι αυτή του Άρη? Η διαφορά είναι ότι ο Ρόβας είναι καλός. 34 χρονών είναι, το παιδί μεγάλος. Αυτός ο ανιψιός χρειάζεται να παίζει μπάλα όμως. Δεν ξέρω.
Ξέρει να παίζει μπάλα. Τα χαφ του αγροτικού αστέρα που αγόρασε είναι χειρότερα από του Άρη. Ποιο Άρης. Αυτό ο τον έτο στα χαφ. 37 αυτός... χρονών. Μάζεψαν εκεί πέρα όλου του γέρου. Πλάκα με κάνει. Η ομάδα του Άρη ένα με έναν που λένε το υλικό κτλ. Βρωμάει γεροντίλα. Α σε πάω εγώ τώρα στο Χαρίσιο το καιροκομείο εδώ πιο πάνω που είναι στο Σινάμπα. Ναι, να μπει μέσα θα βρωμάει γεροντίλα. Τράβε και στα αποδυτήρια του Άρη γεροντίλα βρωμάει. Όσο και ο Διούδης που είναι νέο βρωμάει γεροντίλα. Πάντως από την ώρα που έβαλε εκείνο το κολάρο που φορούσε. Έβγαλε το γιακά να πούμε, εκείνο το τσουβάλι που φορούσε. Αντιαισθητικό ήταν. Τερματοφύλακας με γιακά θα ρίσκε και ήταν τρόφιμος του Δελασάλ να πούμε εκεί πέρα. Άσε με ρε κόκκινε. Λες και βλέπεις το ποιό της δεκαετίας του 70 με Ζιβάγκο ήτανε. Εντάξει με το Ζιβάγκο πρόσθετο. Ο Μπούρμπος το παιδί καλά έκανε καριέρα, μπράβο, ήταν καλός αθλητής. Είναι να το πας εκεί στην Πολύχνη με τους παιχλιβάνιδες εκεί να τον αλείψεις με τα λάδια, να το βάλεις στο πανηγύρι να παλέψει. Ο Μπούρμπος. Θα τους δει όλους. Θα τους δει όλους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μαζί με το Σκόνδρα του ΠΑΟΚ να τους βάλεις να παλέψουν με τα λάδια. Τι συγκρίνεις δε, το Σκόνδρα με τον Μπούρμπο ναι, τώρα. Γιατί οι Παλαιστές. Η Ιεροσιλία είναι. Παλαιστές και οι δύο είναι. Κάτι σβέρκι, κάτι αυτά. Γεροντίλα μυρίζει ο Άρης. Έχει τον Αναστόπουλο, τον βρίζουν. Ρε δεν έχει αυτοί αθλητές είναι. Είδες που τον βρίζουν τον Αναστόπουλο. Καλά κάνουνε. Οι οπαδοί θα βρίζουν τον προπονητή. Θα ζητάνε το απόλυτο σε κάθε μάτς. Έτσι είναι οι οπαδοί. Το θεωρείς λογικό δηλαδή. Βέβαια είναι λογικό. Γιατί είναι β' εθνική. Θες είχες ενστάσεις. Νομίζουνε, όχι λογικό είναι. Δεν ξέρουν τι ομάδα υποστηρίζουν. Κατάλαβες. Δηλαδή. Μια ομάδα άρρωστη. Ναι. Που τη ρίξαν οι οπαδοί που την πήραν εκεί με το Σκόρδα και με το μάτι της Κουκουβάγιας να πούμε. Τη ρίξαν, τη διαλύσανε, την πήγαν γάμα εθνική να παίζει με το Σουφλί και αυτοί νομίζουν ότι είναι ο Άρης. Πια και ο Άρης και ο Άρης. Ο παλιός. Και ο παλιός Άρης τι ήταν. Όγδος έβγαινε, έβδομος. Τώρα. Έκανε δύο τετραετίες μια πορεία φοβερή. Τέλη δεκαετίας 70 με 80 και επί Χούντας γιατί ήταν ομάδα της Χούντας και τα λοιπά. Τι έκανε αυτός ο Άρης. Και στον πόλεμο τρεις ομάδες ήταν και έπαιρνε το πρωτάθλημα. Τι έκανε αυτός ο Άρης. Τι έκανε αυτός ο Άρης και ο Άρης. Έτσι ο Άρης, αλλιώς ο Άρης. Πήρε πρωτάθλημα επί επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Πήρε κύπελο. Πήγε Champions League. Δεν πήρε πρωταθλήματα. Τι πρωταθλήματα. Στο παρελθόν. Όταν ο παππούς είχε κόμμενα τη γιαγιά σου και ο δικός μου παππούς ήταν αραβωνιασμένος με τη δικιά μου τη γιαγιά. Και τι κακό είναι. Απαράτα. Δηλαδή εκείνα δεν μετράνε. Μετράνε. Όταν λέει ο Ολυμπιακός ότι έχει μετράνε. 138 πρωταθλήματα. Μετράνε. Δεν τα βάζει εκείνα. Μετράνε. Ο Παναθηναϊκός. Οι ομάδες του εξωτερικού δεν τα βάζουν. Μετράνε. Τι λένε από το 80 και μετά που έγινε επαγγελματικό. Όχι. Αλλά σου λέω λένε ο Άρης και ο Άρης. Ο Άρης έχει ένα φουκαρά πρόεδρο. Ο οποίος τον κυνηγάνε θεοί και δαίμονες, το παλικάρι. Φουκαράς είναι αυτό. Φουκαράς είναι, ναι. Φουκαράς. Έτσι είναι οι φουκαράδες. Όταν κοιμάσαι και χτυπάει το τηλέφωνο και λες αμάν ποιος είναι απόξω, φουκαράς είσαι. Τι είσαι. Ήσουν εκεί την ώρα που κοιμότανε. Α, παιδί και άκουσες να λέει. Κάτσε ρε, αμάν ποιος είναι απόξω. Κάτσε ρε κόκκινε. Κάτσε αυτό ρε, να το δω και να σκίσω το καλτσόν. Βλέπει τον Αρβανιτίδη, ανοίγει την αποθήκη, ο ένας μπαίνει, ο άλλος κλέβει τα προϊόντα του αλουνού. Έρχεται ο άλλος με χρωστά σε ένα εκατομμύριο. Μιλάς τέτοια θα μας κυνηγάνε, μιλάς. Του παίρνει την πόρση ο άλλος από πίσω. Πόρση πήραν από πίσω. Κάτσε ρε κόκκινε. Παλεύει το παιδί. Παλεύει το παιδί. Παλεύει. Και είναι άξιος. Εσύ μήπως μην τον φοβάσαι. Ναι, εντάξει, αυτός την παλεύει. Είναι και σε περίοδο που το χρήμα δεν κινείται πολύ κτλ. Κόλλησε να χρήμα. Βγήκε ο Νύκταρης, τον κουμπάρο μου λέει, εκ το κουμπάρο σου, αποβολεί ο Ντούρης. Εντάξει και με τον Νύκταρη τώρα. Ναι, τα έχω και με τι τον Νύκταρη. Με τον Νύκταρη. Σε φταίει ο Ηρακλής. Ναι, με φταίει. Τι έκανε ο Ηρακλής. Βγήκε, λάλησε, μπλα 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 μπλα. Μπλα. Εγώ προστάτευα και τα λοιπά. Εδώ, ναι. Εδώ στο Μετρόπολο. Ναι, εγώ προστατεύω και τα λοιπά. Μπράβο. Συγχαρητήρια να σε ακούσουμε, παιδαράς, δέρνεις τον κόσμο, γίγαντας, πυγμάχος. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Αποβολή ο Ντούνης. Τι προστασία είναι. Βγαίνει ο Παυλίδης. Δεν ήταν αποβολή. Αποβολή ήταν η προστασία. Δηλαδή θα αποβάλει τον παίκτη του Ολυμπιακού έτσι που θα κάνει την μπάλα. Όχι. Άσε που θα δώσει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού εκεί. Τι προστασία. Κόκαλης έγινε ο Νύκταρης Μαρινάκης. Τότε να μην μιλάει. Βγαίνει ο άλλος τέτα τέτ. Με ένα μέτρο από πίσω σηκώνει τη σημαία. Τι προστασία. Α σε δω ρε Νύκταρη. Θα σε δω ρε Νύκταρη. Θα σε δω στον Εύωσμο την προστασία. Θα βαράνε στο ψαχνό οι Εβοσμιώτες. Για να ανοίγει άμυνα. Διακρίνω μισό. Μισό. Όχι. Εγώ δεν καταγράφω το γεγονότο. Θα ανοίξει η άμυνα του Αγροτικού Αστέρα να μπαίνει ο Καπνίδης να το κάνει 2-0 ή θα πέφτει το ξύλο του Αλεμπούς. Εδώ α εδώ Νύκταρη. Εδώ. Προστατεύω σημαίνει τι. Πάω στον Εύωσμο. Ναι. Παίρνω χίλιους κομμάντος. Χίλια κομμάτια. Ναι, χίλια. Σου λέω τι θέλετε ρε παιδιά, καλά όλα, ναι, 2-0. Έτσι κάνουν αυτός που έχει ο Νύκταρης. Παίρνω λίγο έξω γιατί έχω μια πολύ σοβαρή εργασία. Έτσι κατάλαβες ο Νύκταρης πώς πρέπει να δράσει. Οκ, καλά, παίρνω έξω. Λοιπόν, είμαστε τα 5 πριν από τις 3 και κοντά μας, όπως κάθε Τρίτη, ο καλός φίλος. Ο Μεϊμάρης. Ο Ανδρέας Μεϊμάρης. Από αυτός την... είναι που λέει στη διαφήμιση. F-Club. Άλλο για αυτό. Άλλος είναι. Άλλος είναι. Όχι. Κλέβει τα copyright. Είναι Μεϊμάρης, όχι Μεϊμάλης. Άνα, μπράβο. Άσχετα αν το παιδί μεγάλος, όπως λέει και η διαφήμιση. Τι κάνετε.
Καλά, καλά. Γρηγόρη μου, καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Είμαστε εδώ πέρα, σε μια χώρα που έτσι να γελάς και να κλαις και όλα γίνονται μόνο με χρήματα. Και μια που είναι αθλητικό ραδιόφωνο, έπαιζε μπάσκετ τελικό Παναθηναϊκός Άρης. Ναι. Πρόεδρος ο Γιαννακόπουλος, σε ποιον ήταν, ποιος ήταν στον Άρη. Το λέει, να ρε παιδί μου, λέει, μας φάξατε το ένα τ' άλλο. Το λέω Γιαννακόπουλος, άκου να σου πω λέει. Άμα ρίξεις τόσα εκατομμύρια που ρίχνω εγώ, σε συμπαθώ ως ομάδα. Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ. Σε εκτιμώ, αλλά ναι, έτσι. Έτσι είναι. Εύχομαι να βγεις ψεύτης. Εγώ να βγω. Εύχομαι να βγεις ψεύτης. Ναι. Όχι, σε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή, δεν είναι ότι αυτό που λες δεν ισχύει. Mm-hmm. Να μην γίνει, να μην το δούμε, γιατί το Σάββατο είναι τελικός. Α. Καλά, εντάξει, οι δυναμικές είναι άλλες. Αλλά θέλουμε να πούμε ότι ό,τι γίνεται πρέπει να έχεις λεφτά. Δυστυχώς. Και στους δύσκολους καιρούς αυτούς που θα τα βρεις. Γι' αυτό εμείς ερχόμαστε ως τρίτος πυλώνας υγείας, ως κάρτα υγείας F-Club, για να δίνουμε λύσεις. Και το κομμάτι αυτό το πολύπαθο, έτσι. Τιμή μας πρώτον να πω ότι ξεκινήσαμε από Θεσσαλονίκη εδώ και 7 χρόνια και έχουμε επεκταθεί σε όλη την επικράτεια. Καλύπτουμε όλη την Ελλάδα. Οπότε κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή και θέλει ποιοτικές παροχές υγείας, για αυτόν και την οικογένειά του, είναι ότι καλύτερο μπορεί να κάνει. Να έχει την κάρτα υγείας του F-Club, να εξυπηρετείται, να έχει τα επίγοντα περιστατικά στις καλύτερες κλινικές εντελώς δωρεάν. Ό,τι λέμε ακριβολογούμε, με υγεία δεν κινδυνολογούμε, πρέπει να ακριβολογείς. Το επίγον περιστατικό εντελώς δωρεάν σε κλινική. Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο της εκάστοτε κλινικής. Διαγνωστικές χωρίς παραπεμπτικά. Άμεσα, ταχύτατα, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι θα κάνεις μια γενική αίματος με 2 ευρώ και 88 λεπτά. Άμεσα, την ίδια στιγμή. Ή μια ψηφιακή μαστογραφία που πληρώνουν 80 και 60 ευρώ με αξιολόγηση ιατρού με 19 ευρώ. Όλα αυτά τα έχεις. Έχεις ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και ακόμα και σε επεμβάσεις διασφαλισμένη έκπτωση λεφτά που θα πλούνες από την τσέπη σου. Όλα αυτά με 100 ευρώ το χρόνο. Η κάρτα η ατομική. Και όσοι έχουν εμπειρία το γνωρίζουν καλύτερα, ξέρω ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις τιμές με τις κλινικές που είναι αναγκαίο κακό. Σωστά, αφού είναι και αθλητικό ραδιόφωνο, ένας που θέλει να κάνει μια αρθροσκόπηση γόνατος θα πάει να πληρώσει 1000 ευρώ. Γιατί αν περιμένει να το κάνει μέσα στο δημόσιο, μπορεί να μην έχει και πόδι. Του σα το λέω, ο ίδιο σώμα, εγώ το έχω ζήσει. Γιατί ήθελα να κάνω πλαστική χιαστών και μηνίσκου, και τα καλά τη μπάλα. Και με F-Club θα πληρώσει. Τα μισά χρήματα. Διασφαλισμένα, ξέρει ακριβώ. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι που είναι να το κάνω. Αν είναι να έχω βελτίωση στην ποιότητα υγεία μου, θα πάω να το κάνω. Αλλά μην το κάνω ακριβά. Να το κάνω ποιοτικά με του κορυφαίου ιατρού. Είναι πολύ σημαντικό και άμεσα. Και να μπορώ να τα απεξέλθω. Σωστά. Έτσι να πούμε εντάχει, γιατί το λέω αυτό. Εμεί δεν είμαστε εδώ για να φοβίζουμε τον κόσμο. Παιδιά. Ένας ενδοκρινολόγος σε όλη τη Θεσσαλονίκη μέσω του ΕΟΠΗ για να εξυπηρετεί 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Αν αυτό σας αρέσει για σας και την οικογένειά σας, νομίζω πως όχι. Θέλουμε να δώσουμε κάτι στον κόσμο, δεν θα βάλω αριθμό ατόμων. Θα πούμε για 15 λεπτά ανοίγουν γραμμές τώρα, στο 23.500-1500. Θα πάρουν και εξετάσεις χωρίς συμμετοχή, όπως καθαρισμό δοντιών, αιματολογικές, θα τους τα πει ο Σύμβουλος Παροχών Υγείας. Για μια εξαμελή οικογένεια, γιατί θέλουμε να βάλουμε και παππού και γιαγιά. Για 6 άτομα στην οικογένεια πλήρη κάλυψη, ξεχνάμε το 600 ευρώ, 150 ευρώ και τα 6 άτομα, να έχουν κάλυψη, να έχουν υγεία με αξιοπρέπεια και πάνω απ' όλα χωρίς ταλαιπωρία. 15 λεπτά από τώρα, 23.500-1500, βάλτε την υγεία σας. Χωρίς κανένα πάνω όριο. Απ' όλα. Δηλαδή χωρίς, δεν έχει limit. 100, είτε 200 είτε 1000. Δεν έχει limit. Όταν λέμε κάτι το τηρούμε. Δεν θα πάρουν τώρα και θα σηκωθούν οι γραμμές αμέσως. Δεν θα έχει θέμα να πω αυτό που λέω ότι δεν ισχύει. Ή να το πούνε είστε εκτός προσφοράς. Να το διαιρέσω, είναι 6. 25 ευρώ το άτομο. 25 ευρώ το άτομο, όπως θα ακούς. 150 ευρώ το χρόνο, για έναν ολόκληρο μόνο χρόνο. Μόνο μια φορά να πας στο νοσοκομείο για να δεις κάτι που έχεις επίγον. Γρηγόρη μου, ένα καθαρισμό δοντιών να κάνεις που είναι 40 ευρώ εκαστός, 4-6, 24. 240 ευρώ τα 6 άτομα θα πληρώνανε. Και αν έχω παιδάκια μικρά θα κάνουν φθορίωση. Και πόσο ακόμα. Από μία πράξη μόνο λέω. Χώρια. Το τηλέφωνο υπενθύμησης, παρακαλώ. 23.500-1500, είμαστε δίπλα σας. Καλή επιτυχία σε όλο τον κόσμο σε ό,τι και αν κάνει. Γιατί μόνο τύχη για να έχεις επιτυχία σε αυτή τη χώρα που δυστυχώς. Και η πρόληψη. Είναι καλύτερη θεραπεία. Προλαβάνει, θεραπεύει. Το διδάξαμε παντού. Το διδάξαμε σε όλους αυτούς τους Ευρωπαίους τους. Δίθεν να πω. Εμείς που το διδάξαμε, το στερούμαστε. Το κεκτημένο και ταυτονόητο. Δυστυχώς. Αντρέας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η προσφορά είναι πάρα πολύ σημαντική. 23.500-1500, όπως ακούσατε, για 6 άτομα με 150 ευρώ. Νομίζω ότι όχι απλά αξίζει τον κόπο. Με ξεπερνάει.
όπως με ξεπερνάει και ο χρόνος, αφού η ώρα είναι 3 ακριβώς και πρέπει να πάμε σε απαραίτητο διαμυστικό διάλειμμα. Άμα τη επιστροφή μας, ανοίγουμε γραμμές. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Μήνας οικονομίας στον Μασούτη. Δευτέρα έως Τετάρτη. Όλες οι σερβιέτες και τα σερβιετάκια Λιμπρές 50% φθηνότερα. Οικονομικές συσκευασίες πάνες Pampers Baby Dry μόνο 7,90. Μαλακτικά καζολίν 1,5 λίτρου 50% φθηνότερα. Απορριπαντικά σκιπ, σκόνη, υγρό, πανίσχυρο μικρό και κάψουλες η συσκευασία μόνο 7,49. Μασούτης. Εδώ για σένα οικονομικά και ελληνικά. Και επιπλέον κερδίστε 5% επιστροφή με πιστωτικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Σε έχει πάει στη θάλασσα, στο βουνό, στην πόλη, στην εξοχή, μόνος σου, με παρέα, με μουσική, χωρίς μουσική, με βροχή, με ήλιο, γρήγορα, αργά, για λίγο, για πολύ, μέρα ή νύχτα. Το μίνι σου έχει κάνει πολλά για σένα. Εσύ, τι θα κάνεις για το μίνι σου? Mini Value Service. Το πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες συντήρησης του μίνι σου και για όλες τις υπόλοιπες εργασίες απολαμβάνεις ωφέλη που αυξάνονται με την ηλικία του. Μπες στο mini.com.gr και μη χάσεις το δωρεάν χειμερινό έλεγχο στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών Mini. Νομίζεις ότι είμαστε ακριβοί? Ξανασκέψου τώρα. Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 16 εκατομμύρια ευρώ στο Mega Jackpot του Joker. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Joker, από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Joker μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Από αυτή την εβδομάδα, οι κληρώσεις Joker πρώτο και η κλήρωση του Λότο θα μεταδίδονται από την ΕΡΤ2. Ταξί, ταξί. Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Άνοιξε η μεγαλύτερη κρεαταγορά στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Φίνικας Κρεαταγορά, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Αυτά που θα σου πω δεν τα έχεις ξανακούσει. Κοτόπουλο ολόκληρο το κιλό, μόνο 2,39. Κιμάς μοσχαρίσιο το κιλό, μόνο 5,99. Σουβλάκι χειροποίητο το κιλό, μόνο 5,69. Νέα μεγάλη κρεαταγορά Φίνικας. Ειδική προσφορά από τις 13 Φεβρουαρίου και μέχρι την Τζικνοπέμπτη. Λουκάνικο χωριάτικο κρεοπολίου, μόνο 3,99. Και σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 2,99. Απίστευτο! Κρεαταγορά Φίνικας στην είσοδο της Θέρμης. Από τη λεωφόρο Μουγανίων στην οδό Λέοντος Σοφού. Θα ψωνίσεις πιο πολλά με λιγότερα λεφτά. Τι διαφορά μπορεί να έχει μια ολοκένουργια ηλεκτρική συσκευή από μια ολοκένουργια αλλά ελαφρώς χτυπημένη ή με χαλασμένη συσκευασία? Έως και 50% κάτω. Group Xulogis. Επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές έως και στη μισή τιμή. Group Xulogis. www.xulogis.gr. Θα μας βρείτε Γεωργίου Στρατήγη και Περεβού Γωνία στην Άνω Τούμπα και Αντώνη Τρίτσι 60 στον Εύωσμο. Πω φιλέ, έχω μια πείνα. Θέλω να μασίσω ό,τι βρω μπροστά μου. Ε, όχι και τι βρεις μπροστά σου. Αν έχεις όρεξη για μάσιμα, ένα είναι το στέκι. Μάσιμα στην Ηλιούπολη. Μη μασάς λοιπόν. Πάμε μάσιμα να φάμε τα πάντα. Από τον καλύτερο γύρο μέχρι το πιο γευστικό μπέργκερ. Μάσιμα. Μακρυγιάννη 74, Ηλιούπολη. Τηλέφωνα 2310-665590 και WhatsApp 6987-430-440. Μη μασάς λοιπόν. Μάσιμα. Για να μην τρως
ό,τι βρίσκεις μπροστά σου. Θέλεις μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Βελτιώνει τη στιτική λειτουργία. Επιβραδύνει την εξπερμάτιση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Φυτικό συμπληρώμα διατροφής χωρίς παρενέργειες. Διαρκεί πάνω από 48 ώρες. Γνωστοποιημένο στο νεό. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Έλα και εσύ στη χαρά της ζωής με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Στα φαρμακεία. Για πληροφορίες 210-7628-711. Υπεύθυνος κυκλοφορίας Πάνος Στασινόπουλος. Έλα, Μαρία. Ακυρώ το σημερινό, ναι. Τι έχω? Έχω οξία άνεμο μπιγκολίτιδα. Ναι, ναι, πολύ κολλητική. Βρες δικαιολογία και τρέξε Princess Casino. Για 5.000 ευρώ κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο και 10.000 ευρώ κάθε Κυριακή σε κληρώσεις τύπου bingo όλο το Φεβρουάριο. Princess Casino. Ζήσε το μεγαλείο. Έχετε πληροφορηθεί για το επιδοτούμενο πρόγραμμα που αφορά τη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και συμπεριλαμβάνει όλους, αγρότες και μη? Ξεκινά άμεσα. Παρέχει επιδότηση μέχρι 75% υπό όρους και ανάλογα με την περιοχή. Τα χρήματα είναι ήδη ταμιευμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας έχει ανάγκη από αυτές τις επενδύσεις. Προλάβετε! Στείλτε μήνυμα στο 54344 γράφοντας ΑΜΗ4 κενό, ΕΣΠΑ κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Και σύντομα θα επικοινωνήσει ειδικό συνεργάτης για να σας ενημερώσει για τον τομέα που σας αφορά. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πλέον οι γραμμές είναι δικές σας. Με το 2310-90-90-90 να είναι δικό σας, 9.55 κενό. Το μήνυμα στο 54-340 με πάρα πολλά θέματα να έχετε να σχολιάσετε. Με Ηρακλή με το 2-2, ΑΕΚ με το 2-2, με ΠΑΟΚ, με Άρη και το παιχνίδι το οποίο έρχεται αύριο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι. Με τον αγροτικό αστέρα, το αναβληθέν παιχνίδι. Αυτό είναι, όλη γοητεία. Με φορτηγά να έρχονται από τη Λαμία αεροπλάνα από την Κρήτη, να μην ξέρω εγώ ποιο να πιστέψω τώρα. Τι γίνεται, φοβερά και τρομερά πράγματα. Αν ήμουν παράγοντας σε μια τέτοια περίπτωση, θα κοιτούσα και εγώ και οι παίκτες μου να ωφεληθώ. Αυτή είναι ματς, αυτά είναι ματς που η χαρά του ουδέτερου. Με το Μυροφορίδη να δηλώνει ανικανοποίητος από το 2-2 με τον Άρη και άλλα τρομερά πράγματα. Τρεις γραμμές είναι στην αμονή, άλλους τρεις περιμένουμε με τα τρία εντάρια. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καστοριανέ, πού είσαι ρε, πού κρύφτηκες ρε, που δάσκησες τον Ηρακλάκο, που γελούσες με τον Ηρακλάκο, πού είσαι ρε Καστοριανέ, κούλα, κούλα, κύριε Μελικιανίδη. Κύριε Κύριε Μελικιανίδη, να φύγετε, κύριε Μελικιανίδη. Ρόπα ξεκούμπο της έκανε η Ηρακλής. Κούλα, κούλα. Άντε, γεια, Παοξής. Παοξής. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω πρώτα με τον κύριο Τερζίδη. Κύριε Τερζίδη, για σας. Έλα, Κομνηνιώτη. Εμένα λες ρε. Εσύ είσαι Τερζίδη. Εσύ ρε, Κομνηνιώτης δεν είσαι. Κοκκινιώτης. Κομνηνιώτης, από τα Κομνηνά, από τα Ούτσανα. Και όχι από τα Ούτσανα ρε φίλε, συγγενείς εμένα. Από πού είσαι ρε. Άρα μπράβο, από πού ήταν ο παππούς σου ρε. Ο παππούς μου τον πετάξανε στην Τουρκία εκεί κάτι, οι γονείς του τον παρατήσανε. Βρήκε εκεί πέρα κάτι, έφυγε ο Φουκαράς, γνώρισε τη γιαγιά μου, της έβγαλε την Παναγία, πέθανε. Δεν που λες λοιπόν αυτό που λες. Ναι. Αν δέχεσαι μια παρατήρηση μικρή πρώτον. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, μην το τσικλείς πολύ το Γρηγόρη. Καλά είναι και τα σαρδάμ που κάνει ρε φίλε. Κάποια στιγμή γίνεσαι πολύ κουραστικό. Αμάν μωρέ όχ. Τι αμάν. Τι θες. Τι αμάν. Τι είσαι εικόμενα του Κουάγκυρο σήμερα. Επειδή παίρνουμε το μέρος του Γρηγόρη δηλαδή. Λοιπόν, είμαι ο πρώην Σφυράκιας, έτσι. Ο πρώην? Λοιπόν, και δεύτερον, από την Πτολεμαΐδα, ρε. Από την Πτολεμαΐδα, πέτρο. Λοιπόν, και δεύτερον, Γρηγόρη. Έλα. Λοιπόν,
Για το φίλο σου τώρα με φωνάζει ένας από το Κομπινάκι που λέει Χώστα, Χώστα, λέει Χριστάρα. Λοιπόν, για το φίλο σου τον Αντωνιάδη. Μην ασχολείτε ρε με τον ΠΑΟΚ, ασχολείσαι εκεί με την ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ Ηρακλής ρε παιδί μου. Ξέρεις πολύ καλά σφυράκια, επειδή έτσι από εμάς. Ξέρεις πολύ καλά ότι από τη στιγμή που δεν προσβάλλει κάποιος τον αφήνει να λέει ότι αγαπάει. Ναι ρε, αλλά μερικές φορές να πούμε ξεφεύγει ρε εσύ Γρηγόρη. Παίρνει μια φορά το τρίμηνο ρε εσύ, είναι δυνατόν, μας έκανε μπάρκο δύο χρόνια. Μιλάμε με το που ξαναπήρε τώρα, πέσαν όλοι και άστο να μιλήσει. Ναι, αλλά τώρα ξέρεις τι κάνει ο άλλος δίπλα σου. Επίτηδες το κάνει, έβγαλε τον Αντωνιάδη τώρα πρώτα και μετά θέλει να βγάλει τον Ολλανδό και τον Μάνο. Αλλά αυτοί οι άλλοι έχουν θυμώσει πολύ. Δεν ξέρω τι, κοίτα να σου πω κάτι όπως... Δεν θυμώσανε φίλε. Πιαστήκαν τα πόδια τους να κυνηγάνε τον Καγιούλη. Πάρε δρόμο από τη ζωή μου. Πάρε δρόμο από τη ζωή μου. Ναι. Πάρε δρόμο από τη ζωή μου ρε παλιά άνθρωπε. Ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα κύριε Ραπτόπουλε, όλοι όρθιοι. Είναι στην πιο αιωτική πόλη. Ρε καλώς τα γράμματα. Χαιρετισμούς του κυρίου Σάβα. Καταρχήν συγχαρητήρια στο Ράδιο Μετρόπολης 95,5. Στο μεγαλύτερο δημοσιογράφο αυτή τη στιγμή στην πόλη της μεσημεριανής ζώνης. Έτσι, τον άνθρωπο που ήταν, που πρωτοστάτησε στην επίσημη παρουσίαση στο ειδικό μηχάνημα που έσπαζε τους πάγους σε εκείνο το γήπεδο, σε εκείνο το αλυσμόνητο μάτς στη Σούπερ Λεγή, στον κύριο Κανελάκη, που εχθές κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλε και δεν το αναφέρετε, υπήρξε μια καταπληκτική συνομιλία με τον Ανδρέα τον Ναούμη, άνθρωπος που ζει στη Γερμανία και τα είπε με λόγια μεστά και σταράτα. Έτσι, στο μοναδικό δημοσιογράφο 3 ώρα τα χαράματα σηκώνει ο Παύλος Κουτσολιάκος στο τηλέφωνο, σε κανέναν άλλον δημοσιογράφο. Έτσι, έκανε μια περιγραφή, μια ανάλυση του γερμανικού ποδοσφαίρου του επόμενου αντιπάλου, δηλαδή για σαν του Μετρόπολης εκθέσει το μεσημέρι, δηλαδή τους πήρε και όχι μόνο τα παντελόνια που λένε και τα κορδόνια από τα παπούτσια τους πήρε εκθέσει το μεσημέρι ο κύριος ο Κανελάκης όλους. Και εσείς βρε αθεόφοβοι ασχολείστε με το τι έκανε η κούλα με τον Ηρακλάκο και αν θα παίξει ο Γουναρίδης αύριο το μεσημέρι δεν και αν είναι ημίχρονο. Δεν μου λες ρε, δεν μου λες ρε Αλυταρά. Δεν μου λες την Πέμπτη με ποιον παίζεις, με την Αγκαρατσουτσού. Οθωμανικό δίκιο. Δεν μου λες, εμείς επειδή δηλαδή είμαστε υπεράνω και πονόψυχοι και μεγαλόκαρδοι, δεν ήμασταν και σένα. Ο μεγαλόκαρδος δεν σε ζητάμε 10 χιλιάρικα για να μιλήσεις. Σ' αφήνουμε 3 λεπτά και ομιλείς μέσα από τα γραφεία. Μεγαλόκαρδος είναι μόνο ένας. Ποιος, πες το όνομα. Πρέπει να του ανάψετε μια λαμπάδα ίσα με τον πόη του. Μέχρι μπουρμπουάρ 600 ευρώ που έδωσε στις 5 νύφες του Θερμαϊκού για φαγητό. Έτσι αυτό δεν μπορείτε να το αφισβητήσετε. Και τι λέει ο Ανδρέας ο Ναούμης. Δεν δέχομαι να μιλάω άλλο μαζί του. Και τι λέει ο αθεόφοβος ο Ανδρέας ο Ναούμης από το Αγρίνιο. Τι είπε. Να προσέξουν οι φίλαθλοι που θα πάνε στο γήπεδο. Κάτσε ρε Ανδρέα. Πες μας τι έγινε το 76 με το Ράμο τότε. Που ήσουν και στην αποστολή του Αγρινίου. Αφήνει υπονοούμενα τώρα για το Ράμο. Για το αυτί του. Ναι. Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε τι θυμήθηκα. Με έλεγε, έλεγε κάποτε ένας που πέρασε από εδώ από το ξενοδοχείο σε μια συνάντηση που ήταν στη Γερμανία ο κύριος Ναούμης με ένα φίλο του σε ένα ξενοδοχείο. Τους λέει σήμερα παιδιά 5 θα φάτε. Στεναχωρέθηκε ο κύριος Σάββας που ήρθε 2-2 ο Ηρακλής. Γιατί να στεναχωρηθεί κύριε. Δεν ξέρω. Καταρχήν παίζανε δύο καθεαυτού ομάδες που προσωπούν το ποντιακό στοιχείο. Ναι. Για έμπρωτη ονειρά. Κλείστονα! Κλείστο σου λέω! Τον Αφθάδη! Γιατί κλείστο σου λέω? Ναι! Ορίστε! Ορίστε! Καλησπέρα σας, εγώ είμαι. Ακούγομαι. Ναι. Γι' αυτό σαν βοηθήσετε να βοηθήσει τον Ηρακλή. Καλησπέρα σας. Ποντιακή ομάδα. Ήθελα να ρωτήσω Κωστή για τον προηγούμενο τον κύριο. Δεν τον ξέρω. Να ξεκινήσω λίγο από το τέλος. Η λαμπάδα θα είναι με το ύψος ή με τα κιλά? Εσύ, λοιπόν, εσύ τι πιστεύεις? Κοίταξε με τα κιλά θα αργήσει να σβήσει. Με το ύψος θα καεί γρήγορα. Με το ύψος θα καεί γρήγορα. Τι, δεν θα πού καεί πιστεύεις γρήγορα, ότι πρέπει να ανάψει λαμπάδα? Πιστεύεις ότι πρέπει να ανάψει λαμπάδα κανείς? Γαύριο όλη της Ελλάδος ενωθείτε. Έρχεται η Οσμάν Λισπορ. Ένα διπλό από εδώ μέχρι τον Πειραιά. Από Ξάνθη, ναι, από το νοσοκομείο της Ξάνθης μέχρι τον Πειραιά, φίλε. Έχει καταντήσει η μεγαλύτερη της Ευρώπης. Μάλιστα.
Γεια σου, λοιπόν, φίλε. Να πω. Ξάνθινο φίλο. Παοξής είναι και το παίζει ξανθιό. Όχι, δεν είμαι παοξής, ρε φίλε, μην με βρίζεις. Ξάνθι είπα, τι θα είμαι. Παοξής δεν σε έβρισα. Τώρα, άμα σε ακούει κανένα παοξής, θα έχει σπάσει το τραπέζι, το πιάτο. Δεν θα έχει γυρίσει το τραπέζι ανάποδα. Παοξής. Τελευταία αγωνιστική. Πού παίζει ο Ηρακλής? Δεν έχω δει. Πού να ξέρει. Τελευταία αγωνιστική. Κύριε Γρηγόρη Κόκκινε, ναι, παίζει στην Τρίπολη. Ετοιμάσου, ναι, να σε ξαναρίξει στην Τρίπολη. Καλό απόγευμα τώρα. Μάλιστα. Αυτό πιστεύει ο φίλος. Αυτό. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι. Κόκκινε. Έλα. Εγώ είμαι με αελάρα. Και... αλλά εύχομαι για την Πέμπτη, ναι, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ να το χαρούμε. Μάλιστα. Αλλά θέλω να σου δώσω και ένα παράδειγμα. Να μου δώσω. Εδώ στο σπίτι έχω ένα μουσχάρι. Και ένα μουσχάρι εσύ μας κάνουν δύο μουσχάρια. Μάλιστα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Εσύ, με δύο μουσχάρια τι μπορούμε να κάνουμε. Μοσχαρόσουπα. Όχι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε πατσά. Γιατί δεν αξίζει. Εσύ είσαι τόσο ευγενικός. Ναι. Τόσο χαρούμενος άνθρωπος. Πώς μπορείς και κατανέχεις και κάτσεις με τον Αυτόπουλο παρέα. Εσύ τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω κάνεις χάζι πολύ με τον Αυτόπουλο. Κάνω εγώ χάζι με τον Αυτόπουλο? Ναι, πολύ έτσι ακούω και κάνεις, του κάνεις χάζι. Εσύ γιατί δεν μπορείς να βάλει μάζια σου. Περνάς καλά? Δεν το βλέπεις? Μια χαρά είναι το μισθό. Γελάς. Γεια σου Αυτόπουλε. Καλώς τον. Λες, περίμενε τώρα. Το μοσχάρι το ένα είμαι εγώ. Το άλλο το μοσχάρι σπίτι σου ποιο είναι? Όχι, η δεν γυναίκα είναι ο κόκκινος του. Ο Ραπτόπουλος είναι. Α, το άλλο το μοσχάρι είναι ο Ραπτόπουλος. Ποιο θα είναι? Δυο μοσχάρια κάνουν εκπομπή. Εσύ Λαρισαίος είσαι? Όχι, ένα μοσχάρι έχω στο σπίτι. Από πού είσαι εσύ? Περίμενε, ποιο είναι το μοσχάρι? Το μοσχάρι που έχει σπίτι τι είναι? Η γυναίκα του. Όχι ρε. Δεν έχω γυναίκα ρε. Το μοσχάρι μίλησε. Του μουσχάρι γέλασε. Έχει βγει τα τεράτα. Μένω εδώ Θεσσαλονίκη. Τι ήπιες ρε σκύλε, πες μου ειλικρινά. Ακόμα πίνω ένα όμορφο τσιπουράκι. Καλά και εμάς μας αφήνεις την απέξω ρε. Να σε καλά που πήγες τηλέφωνο. Τι να πει ρε το ταγάρι. Πετρέλαια πίνει, τι ξέρει να πει νομίζεις. Ωραίος είναι, όχι. Το Ραυτόπουλο τον αρέσω στο τσιμπουκλουκούμ ή του τσιμπουκλουκούμ? Παρεκτρέπεσαι. Απ' τη Λάρισα είναι ο φίλος. Ναι. Ναι. Και είπε εύχομαι ο ΠΑΟΚ να κερδίσει. Λαρισαίος ήταν ο φίλος. Να τον ακούσουν τίποτα ελάρες και θα σπάσουν τα ραδιόφωνα τώρα. Ναι. Εκεί κάτι Αλβανοί καβαλάγαν κάτι Λαρισαίες πριν λίγα χρόνια στις γκαρσονιέρες. Να έχεις υπόψη σου. Έλα, του υπηκού ομίλου ήταν εκεί. Άιντε, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Αμέσως είναι αφήσει υπονοούμενα. Καθόλου υπονοούμενα, λέω την αλήθεια. Όχι, ρε, υπηκός όμιλος ήταν. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Ναι. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά κύριε. Υπομονή ρε φίλε. Ήθελα να ρωτήσω για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ την Κυριακή κάτι στον Κώστα. Εάν ξεκινούσε το Μιστακίδη σέντερ φορ αντί του Κλάους θα έβαζε γκολ ο ΠΑΟΚ? Την Κυριακή? Ναι, την Κυριακή που έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Ρε φίλε, δεν έχουμε πει ότι δεν κάνει να παίζει σέντερ φορ ο Μιστακίδης? Ναι. Να. Αλλά. Δεν αλλά, έχουμε πει ότι δεν κάνει. Αλλά και ο Σαχόβ να παίξει σέντερ φορ έτσι όπως είναι ο Κλάους καλύτερα θα πήγαινε. Είναι πρόβλημα. Ο Κλάους είναι πρόβλημα, δεν είναι. Καλέ μου φίλε. Θα έβαζε γκολ με Μιστακίδη ο ΠΑΟΚ αν έπαιζε. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω. Λοιπόν, γιατί κάνετε αυτό το κακό στο ποδοσφαίριστικο? Έτσι γουστάρουνε. Κάνουν κριτική. Ούτε δικηγόρο, ούτε ΠΑΟΚ είμαι. Ρωτάω. Γιατί γουστάρουνε. Αύριο παίζει με τη Σάλκη. Μεθαύριο. Ναι, και. Μεθαύριο. Λοιπόν, με αυτό που κάνει τώρα. Ναι. Δηλαδή το πρώτο λάθος το έκανε ο Σαββίδης. Είπε έπρεπε να τον έχω πουλήσει. Ναι. Μετά του την πέσατε όλοι. Καλά. Βασικά το λάθος έχει γίνει πριν από εδώ και καιρό. Αφού φάγατε και δεν χορτάσατε με τον Δημήτρη Σαλπικίδη, βγαίνατε και έλεγατε το παιδί με το ρολόι και άρχισε μετά. Τι θες ρε Κόκκινε, εσύ τι είσαι, μάνα σε ρωτήσω. Ξάδερφος του Κλάουζη, τι είμαστε? Ένα παίκτη έχεις να σου βάλει γκολ στη Σάλκε. Και βγαίνεις τώρα και λες ρε φίλε. Ποιο παίκτη? Το Κλάους. Άφιε παιδό. Και βγαίνεις σήμερα και κράζεις τον πρώτο σκόρερ. Φίλε, άκου, μίλα με μένα. Μίλα με μένα. Στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ποιος είναι πρώτο σκόρερ? Ποιος είναι? Μη φίλε, άκου, μίλα μαζί μου. Μίλα μαζί μου, άστον. Είπε τη γνώμη του. Δεν έκραξα. Είπε τη γνώμη του. Δεν έκραξα τον Κλάους. Είπα ότι αν ξεκινούσε, δεν έκραξα.
Δεν είπα άκου δηλαδή, παντό το ένα ερώτηση, κάνεις καλό ρε φίλε με αυτό. Φίλε δεν με νοιάζει αν κάνεις καλό. Άκου τον κόκκινο τώρα, τελείωσε. Εγώ ρώτησα. Άκου εμένα. Άκου εμένα, άσε τον κόκκινο τώρα. Κάνε τον καλό στον Κλάους τώρα. Εγώ κάνω τον καλό. Άσε τώρα. Δεν με νοιάζει ποιος είναι το καλό και ποιο το κακό. Στην Τούμπα μέσα με τον Κλάους Σέντερφορ, παίρνεις λίγες πιθανότητες να σκοράρεις. Γιατί. Γιατί είναι ντεφορμέ ο Κλάους. Είναι πρώτον ντεφορμέ στις εκτελέσεις και δεύτερον, αυτές οι άμυνες, οι ανοιχτές, οι γερμανικές, θέλουν ταχύτητα. Ο Ενρίκε με τον Μιστακίδη, δίδυμο, πολύ καλύτερα. Δεν χρειάζομαι στην Dortmund μέσα φορ τον Κλάους ή τον Μπερμπάντοφ. Με Ροντρίγκες Μακ στην κόντρα τους διέλυσα. Πολύ σωστή η προσέγγιση του ΠΑΟΞΗ. Πολύ σωστή. Είναι μάτς δευτέρου ρόλου για τον ΠΑΟΚ. Και οι Γερμανοί έχουν αρή διάταξη και στα στόπερ τους και στα μπακ τους. Εκεί θέλει ταχύτητα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Ναι καλησπέρα. Ήθελα να πω καταρχήν τι κάνετε καλά. Καλά. Ραπτόπουλε με θυμάσαι, είμαι αυτός με τη φωνή την μπάσα. Δεν σε θυμάμαι ρε φίλε, ξέρεις πόσες μπάσες φωνές εδώ. Από τη Μαρμίτα, από τη Μαρμίτα, την Κυριακή. Α, εσύ, αυτή τη Μαρμίτα, ναι. Ναι, 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 ναι. Σε θυμήθηκα. Έλα, σε ακούω. Καλησπέρα. Την Κρέα Βρύση που είμαι. Ναι, που είναι μισή φυλακή. Ναι, σωστά. Να σου πω, θέλω καταρχήν μια πρόγνωση για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Τι θα γίνει, πιστεύεις, και για τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια σήμερα. Άκου. Εάν ο ΠΑΟΚ παίξει τετράδα στην άμυνα, άκου εμένα. Δηλαδή, θες να ποντάρεις παιχνίδι. Μισή ώρα πριν βγαίνουν οι αποδόσεις. Συγγνώμη, οι συνθέσεις. Άκου εμένα τώρα. Άμα δεις Βαρέλα Κρέσπο, Μάτος Λεοβάτς, χωρίς καθαρό αιμοκόφτη στα χαφ, παίξ το διπλό. Εάν δεις, άκου εμένα. Ναι, ναι. Βαρέλα, Μαλεζάς Κρέσπο, Μάτος Λεοβάτς. Έξω Κλάους, μέσα Μιστακίδης, φορ δεύτερο με τον, πώς το λένε, με τον Ενρίκε. Ναι. Παίξ' το άσο και over. Για μένα. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι αν παίξει ο Ενρίκε όντως θα κάνει πολύ δουλειά. Μπορεί να... Εγώ πιστεύω κατά 80%. Δεν υπάρχει περίπτωση με Βαρέλα στόπερ ζώνη. Ο Βαρέλα είναι πολύ βάρης, ναι. Είναι πολύ... Και χωρίς κάτσε ή σκανίας στα χαφ. Μάθε τον αυτό το παίχτη, ρε, αυτό που λέει μια φορά. Ναι. Εγώ σου λέω την ουσία, έχεις δίκιο. Θα φας πολλά γκολ. Με Βαρέλα και μπέναλτι θα φας και τέτοια. Ας το δει λίγο ο Ίβιτς το έργο, ψύχρεμα, ας το μελετήσει. Εξαρτάται πάρα πολύ το μάτς αυτό που θα κάτσει η μπίλια από το πώς θα κατέβει ο ΠΑΟΚ. Οι άλλοι είναι αυτοί που τους ξέρουμε. Ξεκαλή φόρμα, πολύ καλά πλάγια μπακ, καλός χαφ, φορ καλός, έχει καλή άνοδο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει το στυλ του Τούντορ με την Ντόρτμουντ και εδώ και εκεί. Αν θέλει να ελπίζει, πρέπει να πάρει το ρόλο το δεύτερο. Και ας λέει ο Βοσκόπουλος, δεν μου πάει ο ρόλος ο δεύτερος. Γεια σου, φίλε. Σου πάει με την Σάλκη. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Σου ανέλησα τα πάντα. Για τον Ολυμπιακό βλέπω γκολ-γκολ. Σήμερα στο... Over είναι αυτό. Μπράβο, σωστό, έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Το άλλο μας ποιο είναι, Γρηγόρη, το ευρωπαϊκό που ήθελε να πούμε. Ο ΠΑΟΚ. Εσύ που βαριά να σέρεις, φίλε, έλα. Καλησπέρα. Εσύ είσαι, ρε. Τι να κάνω, περιμένω να ακούσω. Ναι. Καλά τα είπα για τον Εύωσμο μου τα γράμματα. Καλά τα είπες, καλά τα είπες. Εγώ σου είπα χθες ο Βάρη για να τους ανοίξει τα μάτια, πρέπει να τους συστήσουμε τον κύριο Άγγελο για να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Εν όψη τη σημερινή επετείου που είναι η μέρα των ερωτευμένων, για όσους γνωρίζουμε, θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στους Παοξίδες, καθότι συμπληρώνουν 30 χρόνια σχέση με την Επανάσταση. Όντας πάντα επανασάτες και ποτέ δεν υπέκυψαν στο άρμα του Πειραιά ή κάποιο άλλο άρμα. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στους Ηρακλειδείς, καθότι συμπληρώνουν ένα χρόνο σχέση με την Τούμπα. Χρόνια πολλά να ζήσετε, να σας χαιρόμαστε, παιδιά, να είστε καλά. Και θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στη ραδιοφωνική μου αγάπη, παρότι δεν με συμπαθεί, ενώ εγώ δεν συμπαθώ και πιστεύω ότι διακατέχεται από αίσθηση χιούμορ. Ενώ τον Αντώνη Παπαδόπουλο του ελληνικού ραδιοφώνου και θέλω να του αφιερώσω το εξής τραγούδι. Τι άλλο.
Σε φτιάξω, θα σου βγάλω τα δόντια ένα-ένα. Ένα-ένα. Έχει εκτραχυνθεί, ε. Θα του βγάλω τα δόντια, έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει. Αν του λέει εμένα τρολοκόριτσο. Άκου το βρωμόπεδο τώρα. Το χθεσινό σκατό με λέει εμένα τρολοκόριτσο. Αυτό μην το λες, Γρηγόρη, γιατί έχουμε νεαρό ακροατήριο. Δεν πρέπει να λες τα χρόνια σου. Χθεσινά, εγώ ξέρω. Σωστό. Μη. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε ηλικία. Άκου τώρα μήνυμα. Λέγε. Γρηγόρη, χθες δεν ήταν μεγάλη ξεφτίλα η φανέλα της ΑΕΚ που έχει ως τίτλος μεταλλαγμένο ο εθνός του Αργεντινής με Φιλανδίας. Βρες μια φωτό και σχολίασε. Ψάχνω φωτογραφία και. Λέει, έχει εθνόσημο. Ναι. Μεταλλαγμένο, λέει, σήμα. Ναι. Περίμενε. Εθνόσημο Αργεντινής με Φιλανδίας. Δεν μας νοιάζει, ρε φίλε. Μπαίνω εδώ τώρα, βλέπεις εσύ να έχει κάτι. Και να είναι, δεν με νοιάζει. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν με νοιάζει. Δεν υπάρχουν έθνοι. Όπα. Τι κάνω, χρόνια σας πολλά. Γιατί? Να χαίρεσαι τις γυναικάρες σας. Αν νόμιζα για εμάς στους δύο θες να πεις. Μάλιστα. Και για εσάς στους δύο εννοείται. Ναι, δεν με αποκαθέστησε όμως. Τι κάνετε αγόρια? Με έχει καβάτσα. Ναι. Καταρχήν νίκη στην ομάδα, τη μεγάλη, την τεράστια, τη μία, την Ολυμπιακάρα μας. Καλά, Παναθηναϊκός έγινες Ολυμπιακός. Βέβαια, αυτή δεν υποστηρίξουμε. Παναθηναϊκός δεν παίζει. Και αφού δεν παίζει, πάρουμε τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρεις με ποια παίζει ο Ολυμπιακός. Τι κάνει? Ξέρεις με ποια παίζει. Για την Κουκουρούκου. Με Τούρκη και ομάδα. Με την Αγκαρακουτσού. Ναι, μα αυτή είναι ατσουτσού. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να δικαιωθεί. Είναι καλή ομάδα αυτή. Μα αυτή είναι. Τι λες καλέ. Άσε που άμα πάει. Είναι καλή ομάδα. Άμα πάει εμείς στην Τουρκία, περιμένουν κάτι όρκα εκεί. Ναι. Να τους κατασπαράξουν ζωντανού. Εκτός πρωταθλήματος είναι. Τελευταία χάνει, ξέρεις, παρακολουθούμε και λίγο τουρκικό ποδόσφαιρο. Από ποιον έχασε η Osman Lisport? Δεν ξέρω από ποιον έχασε. Μηδέν δεν έχασε. Πάντως από και από την Τουρκία. Είναι ντεφορμέ. Ξέρεις γιατί είναι ντεφορμέ, η αλήθεια ποια είναι. Για να μάθουμε. Φαβορεί έχουν τον Ολυμπιακό να ξέρει. Θα σου πω τώρα για τους προχωρημένους. Και τέτοια άσκηση ήδη είναι χαμένη. Για πολύ προχωρημένους και πάω και ο Ολυμπιακός είναι πιθανή άση. Για πολύ προχωρημένους. Να ξέρεις ότι η τουρκική ομάδα είχε περιορισμένο ρόστερ. Δηλαδή είναι κάτι. Σαν ποια ομάδα στην Ελλάδα, να σου πω. Είχε 14-15 παίκτες ετοιμοπόλου. Οι υπόλοιποι απήχαν παρασάγκας από τους υπόλοιπους. Γι' αυτό κύριε. Εδώ μιλάμε, θα μπει μέσα αλλά δεν γερμανική μπει... ομάδα. Ποια γερμανική, η Σάλκε. Θα κερδίσει. Καλά, συγγνώμη. Εσύ βαζελίνα πράγμα. Υποστηρίζει τον Ολυμπιακό και είσαι αντιπάοκ. Αντιπάοκ. Θα κερδίσει και θα χαίρεται ο Αθανασιάδης, θα χαίρεται η ψυχούλα του. Κάνα παοξή κόμμονο είχε. Μπα. Ποτέ. Μπα. Τέτοια πράγματα μακριά από μένα, καλέ. Ηρακλειδέα. Όχι. Αριανό. Πώς, έχω την κόρη μου. Όχι, για γκόμενο λέω, παλιότερα πριν το γάμο. Α, γκόμενο, όπα, παπα. Όχι. Δεν είχες γκόμενο ποτέ. Δεν μ' αρέσει ο Άρης. Ο γκόμενος ή ο Άρης δεν σ' αρέσει. Ο Άρης. Ο Άρης δεν σ' αρέσει. Γεια σου, ρε κουκούλη. Δεν μ' αρέσει, δεν με γεμίζει, ρε. Πριν να το γούστο μου. Τι σε γεμίζει? Ούτε ο ΠΑΟΚ. Τι σε, ούτε ο Ηρακλής. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, άστονα. Τι σε γεμίζει? Κάνας Ολυμπιακός. Εμένα μ' αρέσει, να, ο Βαγγέλης, παράδειγμα. Ωραία γούστα έχει. Από το και, αρέσει. Αυτό που βγαίνει από το Κέλλη. Και πώς σε λένε, Βαγγέλη. Μ' αρέσει πώς είσαι και γούστο. Γεια σου Κουκουρούκου, να προλάβουμε ένα τελευταίο. Ναι. Όσο για το κεράκι, παιδιά μην ανάψετε μόνο μεγάλο κερί, ανάψτε δύο. Και ένα για τον Αλαφούζο. Κάκι μας χρωστάνε οι παοξίδες. Οι παοξίδες. Την πλάτη του ΠΑΟΚ βλέπεις. Κάκι μας χρωστάνε να το ξεχνάνε. Κουκουρούκου την πλάτη του ΠΑΟΚ βλέπεις. Τον επόμενο. Κουκουρού κουκού σου πίτσα. Κουκουρού κουκού γιαχνί. Άκου υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. Ήποπτη η κουκουρού. Πάνε, πάνε. Έλα. Καλησπέρα. Καλώς το. Γιατρέ μου. Να είστε πάντα αγαπημένοι εύχομαι. Τι γιατρέ μου. Αφού ήσαν θα πει ευχές έδωσε. Δεν μου λέτε ρε παιδιά. Ναι. Με αυτό το κανελάκι τι θα γίνει. Τι έκανε πάλι. Ρε φίλε, συγγνώμη. Τι έλεγε χτες ρε παιδιά. Τι είπε, τι παράπονα έχει. Τι έλεγε. Τι είπε αυτός ο άνθρωπος. Το θέατρο του Μπακάκη, σκληρό φάουλ του Πασά και πρέπει να δει κίτρινη ο Πασά. Γιατί να μην δει, άμα ήταν σκληρό το φάουλ. Τι είναι ο κανελάκι, ο παδός του Ηρακλή, είπε τη γνώμη του. Τη γνώμη του είπε. Βέβαια. Ντροπή του. Ντροπή του.
Ρε παλιό κομμουνιστή. Εδώ ρίξατε τον Πατακό για να λέτε ελεύθερα τη γνώμη σας. Ρε παλιό κομμουνιστή. Ρε φίλε, συγγνώμη. Πρέπει παλιό κομμουνιστή. Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ρίξατε τον Πατακό. Γιατί δεν τον παίρνει. Να... Όχι, ρε. Γιατί δεν τον παίρνει το δίκαιο που το λες. Δεν έχει δικαίωμα, ρε παλιά άνθρωπε, να πει τη γνώμη του, να πούμε ο άνθρωπος. Και να είναι λάθος. Και να είναι λάθος. Γιατί η γνώμη του είναι πάντα εναντίον του Ηρακλειδέου. Αυτό θέλει να πει, ότι είναι αντιρακλειδεύση. Δηλαδή έχεις να παραθέσεις και άλλα παραδείγματα. Για πες μας ένα άλλο. Πολλά. Για σε όλες το τέτοιο. Οι τραμπουκισμοί που έκανε ο Χιμένες είπε τίποτα. Που πήγε να ορμήσει το Γροντί. Δηλαδή εσύ πιστεύεις κατά εκείνο ο Γροντίς είναι παιδί της ΑΕΚ. Εκεί. Δεν έχει σημασία, ρε κόκκινες. Και αν πρέπει να τον εγώ δεν είδα να τον τραμπουκίζει. Δεν είδες. Όχι. Όλη η Ελλάδα τότε, εσύ δεν τότε. Εγώ δεν το είδα, ρε φίλε. Εγώ είδα μετά στο τέλος ότι Τζανετόπουλος, Γροντής και κάποια παιδιά της ΑΕΚ φύγαν αγκαλιά. Βεβαίως, για το Χιμένες λέω. Και μου άρεσε. Για το Χιμένες. Αυτό μου διέφυγε. Δεν το είδα. Σου διέφυγε. Εντάξει, τι να σου πω. Ντροπή του πάντως, ντροπή του. Γεια. Πάμε σε διαφημίσεις, ντροπή του. Ντροπή του. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος. Σε παρακαλώ, μην εκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Πίσω στα καλύτερα μας χρόνια. Πίσω στα ξέφρενα πάρτι της νιώτης μας που κρατούσαν μέχρι το πρωί. Το πρώτο μας πάρτι. Η μεγάλη επιτυχία του Regency Casino Θεσσαλονίκη επιστρέφει ανανεωμένη με άρωμα 60's και αποκριάτικους ρυθμούς. Δάκης, Μπέση Αργυράκη, Ρόμπερτ Βίλιαμς, Γιώργος Πολυχρονιάδης, Λάκης Τζορντανέλη. Οι πιο αγαπημένες φωνές της δεκαετίας του 60 συναντιούνται και πάλι όλες μαζί στη σκηνή του Θεάτρου Βεργίνα. Μια μουσική υπερπαραγωγή του Μάκη Δελαπόρτα με τραγούδια που κέρδισαν τις καρδιές όλων των Ελλήνων. Συμμετέχουν Δημήτρης Κοργιαλάς και Ευελίνα Νικόλιζα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 3 Φεβρουαρίου και μόνο για 6 παραστάσεις. Τιμή από 12 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, 7 Spots και στο viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θεά Α 210-9215-776. Χτύπημα στο Barbreeze. Αργά ή γρήγορα θα ανοίξει και τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί. Ελάτε στην CarGlass και εμείς θα το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόσθιου Barbreeze σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch αξίας μέχρι και 40 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Επισκευάζει CarGlass αντικαθιστά. Νέο κατάστημα Μενεμένης και καταστήματα Μοναστηρίου, Θέρμης και Χαλκιδικής. Αυτό που κάνει τα καταστήματα Φορολά συναγώνιστα είναι οι χαμηλές τιμές. Ο τέλειος καφές εννοείται. Το χαμογελαστό προσωπικό. Βρίσκω πάντα ό,τι χρειάζομαι. Οι καθημερινές προσφορές τους. Καταστήματα Φορόλ. Εσείς μας αγαπήσατε για χίλιους λόγους και εμείς θα συνεχίσουμε να βρίσκουμε νέους τρόπους να σας προσφέρουμε ό,τι επιθυμείτε στις τιμές που ονειρεύεστε. Φορόλ Stores. Μεγάλα σε ποικιλία. Μικρά σε τιμές. Πόσο χαμηλά πετούσε! Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310-523-014. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. On your rings, 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 burger, burger.
Μπέργκερ με όνειο ρίγκ στριγκ. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη Σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη Σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη Σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, σε πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Metrosport. Δώρο σε κάθε ζευγάρι, ένα βιβλίο ευχών με εξώφυλλο επιλογή σας και 20% έκπτωση στα προσκλητήρια γάμου από το theday.gr. Τον πληρέστερο κατάλογο για γάμο και βάπτιση και σε application. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινοπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310 900 360. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Άντερε με τις μουσικές. Λοιπόν, η γιορτή των ερωτευμένων και η γιορτή των ερωτευμένων. Αυτά δεν είναι τραγούδια ερωτευμένων. Άντε. Μόλις κλάσει ο άντρας πρώτη φορά σκόπιμα, πάει ο έρωτας. Μόλις φορέσει άλλη τα τερλίκια της γιαγιάς της και αφήσει άβαφα τα νύχια, δεις καμιά σερβιέτα ματωμένη, τελείωσε το παραμύθι. Αυτά είναι τώρα η γιορτή των ερωτευμένων. Με ρωτάτε, εγώ δεν πιστεύω στην ανάσταση του Ιησού, τώρα πιστεύω στη γιορτή των ερωτευμένων. Αφήστε τις βλακίες. Αύριο οι δρόμοι οδηγούν στον Εύωσμο. Θα είμαι με 4 βουβάλια εκεί πέρα στην κερκίδα και θα δω τώρα ο Νύκταρης τι βοήθεια θα δώσει στον Καρυπίδη και αν ο Καρυπίδης το πάρει το μάτς Νταϊλίκη ή όχι. Είναι μάτς ανόδου. Για να σε δω. Για να σε δω τι θα γίνει. Αν μετρήσω τα βουβάλια και δεν είναι 4, τι να σε κάνω. Εσύ που να έρθεις εκεί, ρε. Και είναι για ροκ καταστάσεις. Εσύ είσαι για κάνα. Πώς το λένε, κάνω ουζερί. 7 ώρες να φας ένα ψάρι, να φιλοσοφείς κτλ. Αυτό είναι μάτς, ρε. Τι να σε ζηλέψω, ρε, τη χοληστερίνη σου να ζηλέψω. Τι να σε ζηλέψω, κάθαρμα. Δεν είμαι κάθαρμα. Τι να ζηλέψω. Είμαι άκαθαρμα. Τα μάγουλά σου, τα χοντρά, τα προγούλια σου, τι να σε ζηλέψω. Τις άσπρες τρίχες, το μουσί σου να ζηλέψω. Τι να ζηλέψω. Άσπρες τρίχες. Τι, τη μέση σου που είναι σαν 180 πόντι σαντιμέτρο, περιφέρεια. Να σε ζηλέψω, μωρή φαχλάνα. Πας στον κόσμο. Δεν πάμε καλά. Λοιπόν, ναι. Μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδη. Βρίσκεις εκεί από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι το πιο μεγάλο, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Ναι. Το βρίσκεις, στο βρίσκουν ήδη και στο τοποθετούν. Παίρνεις και γραπτή εγγύηση. Ναι. Με ένα τηλεφώνημα όλα αυτά στο 18133. Τόσο καλός φίλος είσαι. Η του Κόρντομπα η μηχανή ταύτισε. Μια φορά δεν με πήγες εκεί να βρούμε καμιά. Από κάνα γέρο καμιά μηχανή. Σε είπα 10 φορές. Καμιά μηχανή να βρούμε να τρακάρει κανένας κάνα μάτι. Ενδέκατη το άκουσες. 18133. Εντάξει. Δεν θα βρούμε κανένα τρακαρισμένο. 18133. Αθεμάς. Τι τάξεις τα δάχτυλα. Τα δάχτυλα τι τα έχω. Ναι. Να τα βάλω σε μία τρύπα. Σε μια μπου. Τι να. Γι' αυτό έχει γίνει μύτους έτσι. Άντε ρε. Χαρ, χαρ, χαρ. Γι' αυτό έχει γίνει μύτους έτσι. Πάμε στον κόσμο, τι γίνεται. Στον Εύωσμο τι λένε. Φίλοι θα είναι για εχθροί. Οχτροί. Οχτροί, ε. Εμπρός. Κομπλεξάρες. Λέγε φίλε, ναι. Κατσόρα. Καλώς τον. Ο Γκαντίνας είναι, ρε. Ε, το κατάλαβες. Ζεις, ρε. Ναι, εσύ αυτό το καλαφρό. Καφαραλό. Σταμάτα, όχι, σκίστονα, Γιώργο. Σκίστονα! Έμαθα να το μικρό, ρε. Τι έγινε, ρε. Ποιον μικρό? Ποιο μικρό? Α, κόρη μου. Την κόρη του, ρε. Το μπόξ έσπασε το χέρι της, τα δύο κομμάτια έγινε. Τε γαμώ. Καλά, εσύ θέλεις πολύ ξύλο. Πες τα, Γιώργο. Γιατί? Την έκανε σαν δεσόλα, μάλακα. Όχι, γιατί πάω στον παλέτο. Όχι, γεια στο Κάντινα. Μη. Έλα, του ξέφυγε, άστο.
Σε τέσσερα κεφαλικά είπατε, μη. Σταμάτα ρε, κάτι δικαιολογία. Κατήνας τώρα δεν είναι ποιος ήταν. Ναι. Τι αν την πάω στο μπαλέτο, ρε. Ναι, τι αν την πάω στο μπαλέτο. Τώρα άμα το φέρω και το δώσουμε μια στο κεφάλι με εκείνες παγωμένες γαρίδες. Άδικο θα έχεις. Άκουσες τι έγραψε ο Φαλακρός σήμερα στην εφημερίδα, ε. Τι, όχι. Λέει, εσύ Καρυπίδη, τι 10.000 πρόστιμο στον Τούνι, λέει. Βάλτο σε ένα δωμάτιο με τον Καντίνα και τον Μιτζάκι, θα βγει ίσιος, λέει. Δύο λεπτά. Τώρα είναι ούτε μπρεβαίνει για πιμερίδα, δε παιδίδα, ψήξουνε. Πάει μαγιά σου. Ό,τι έδιρες, έδιρες, ό,τι πήδηξες, πήδηξες, στερνά να δούμε τι θα έχεις, παλιόσκυλο. Άκου κάτι, αυτός είναι αλήτης, κάνει. Τι, κάνει. Για τη Σάλκε, να πείτε τίποτα για τη Σάλκε. Για τη Σάλκε. Εδώ ναι. Παίζει ο Άρης κατηγορία. Ρε αύριο έχει τέρπι της πόλης ρε. Αγροτικός αστέρας. με τον Άρη της καρδιάς σου. Γιατί δεν ανησυχείς. Καντίνα να σε πάρω προστασία. Θα σε πάρω προστασία στον έβασμο. Αντέχεις ή πάει τελείωσε. Τώρα πάει. Όταν έδωρνες τον Αλμπερτόζη στο Κάλιαρ καλά ήταν. Πάει τώρα. Γέρασες παλιόσκυλο. Βρωμόσκυλο. Με βρίζεις τώρα. Τώρα που μπορώ να σε φέρω βόλτα σε βρίζω. Εγώ σε είπα όταν ήταν μικρός και τον έκανες γκούτσου γκούτσου. Δεν το περιέραβες καλά. Είδα ρε, ακούσε. Όχι, για πες το, ήταν μικρός. Τι ήτανε? Όχι, είχε μαλλιά μπούκλες. Κόκκινες μπούκλες. Μπορείς να το πιστέψεις ότι εκείνο το παιδάκι έγινε αυτή που κάτσαμε χέρια. Με τα ωραία τα ματάκια έγινε αυτός ο καλαφρός. Ρε εσύ, Γιώργο. Προχθές ήμουν στο Ματζαφίνο στην Πότσαρη και ανέβαινα και είδα τον Αλέκο τον Αλεξιάδη. Σκάσε. Ναι. Δεν με γνώρισε. Άντε ρε. Είναι βλάκα. Άρα εσύ, σε παρακαλώ, αλλάξε το θέμα. Άκουρε. Μπορεί να τον αναγνωρίσει. Μην κάνεις τον καλό. Άκουρε. Το λέω. Δεν με γνωρίζεις ρε. Λέει. Ποιος είσαι ρε μου λέει. Ρε ο Κωστής ο Ραπτόπουλος σήμερα. Βλακία θυμάμαι. Θα πει. Ποιος είσαι ρε βλάκα με λέει. Λέω. Ρε. Ο γιος του Τάκη του Ραπτόπουλου. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Και θα πει βλακία τώρα. Που παίζατε μπάλα μαζί λέω στον Άρη. Ο Τάκης, ναι. Τι κάνει ο Τάκης, με λέει. Λέω, όχι τέσσερα χρόνια που πέθανε, τον βγάλαμε, λέω. Αε, βλάκα μου, δίνει να πάσω. Προχθές προπόνηση, λέει, μαζί ήμασταν. Όχλο, κατάλαβα. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει, λέω. Άκου το βλάκα τώρα. Εσένα σ' ακούω. Ο άνθρωπος έχει πρόβλημα υγείας. Ο ένας πέθανε, έλειωσε. Εσύ ρετάρεις, δεν μπορείς να πεις 7 λέξεις. Ο άλλος έχει Αλσχάιμερ. Γαμώ τη μαγιά σας να πούμε. Τι στο διάλογο, γιατί έγινε. Πάει. Τι θα κάνουμε. Γεράματα! Γεωργάρα μου! Γεράματα την Ουκρανίδα όμως που έρχεται το πρωί σπίτι, όλο γούτσου γούτσου είσαι! Δεν μου λες, στρώνει το κρεβάτι! Όχι, όχι, πες μου ειλικρινά! Ναι, ναι! Δεν μου λες, θα πεις αυτό που μου λες εμένα πάντα. Την Ουκρανίδα που έρχεται εκεί, τη βολεύεις καμιά φορά, την απάντηση που μου δίνεις πες! Ναι, με το νου μου! Να σε καλά, Κατίνα! Λοιπόν, στον επόμενο! Ακούστε, αυτός ο άνθρωπος. Ήταν τέρας δυνάμιος. Και είναι. Ναι, και είναι ακόμα. 70 πόσο? 72. 5, 6, 7, 72. Ναι. Πώς είναι τα γεράματα κόκκινα, θα προλάβουμε να πάμε 72. Δεν ξέρω. Πώς θα είμαστε. Εγώ ξέρω ότι είναι υπέροχος άνθρωπος. Ναι. Τι Muppet Show θα είμαστε άμα ζούμε 72 χρονών, ρε κόκκινε. Πάμε πάμε. Ότι... Ακούστε να δείτε, πάμε στον Καντίνα μια μέρα. είναι να πάμε. Ο Καντίνας πέρα από όλα τα άλλα είναι και καταπληκτικός, γουστόζος μάγειρας. Μάγειρας, μεγάλος. Ναι. Νιώθει. Και μας έχει ετοιμάσει τραπέζι, ρε παιδί μου. Ρε εσύ Γρηγόρη, δεν με πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος. Ποιος, εγώ? Ναι. Ναι. Ούτε εμένα με πήρε εσύ, Κώστα. Κάτι κακό συμβεί. Τι θα συμβεί, καλό. Ρε εσύ, Κώστα, λέω, δεν χρειάζεται να μας πάρει τηλέφωνο άλλο. Αφού είπαμε, λέω, θα έρθουμε το μεσημέρι. Όχι. Όχι, κάτι κακό συμβεί. Άκου το στή τώρα. Στα μισά του δρόμου χτυπάει το τηλέφωνο άγκος μας. Ο μπαμπάς είναι στο ΑΧΕΠΑ, εγκεφαλικό. Σας τα λέω, τα ξέρω αυτά τα γράμματα. Πάμε επόμενη γράμμα. Τον έφαγε, ρε, τον άνθρωπο. Πάμε. Ναι. Έλα. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι παιδιά. Εσείς κύριε μου, εσείς. Λοιπόν, να είστε καλά καταρχάς. Και εσύ. Γιατί βαριά να σε έρθει, ρε φίλε, στεναχωρεμένος είσαι ή έχεις δύσκολο. Με ξέρεις εμένα ρε Ραπτόπουλε, με ξέρεις. Μετά το φαγητό σου είπα γέρνω στο τηλέφωνο έτσι λίγο και διπλώνομαι και... Μ' αρέσεις ρε φίλε. Αυτό είναι απόλαυση. Μια από τις μικρές απολαύσεις αυτής της ζουφιάνας της ζωής. Ναι.
Λοιπόν, είπα να πω δύο κουβέντες, δεν θα έχουν πολύ σημασία. Ναι, αλλά μου έκανε μια ψηλή εντύπωση. Δηλαδή, εγώ από τότε που άρχισε το πρωτάθλημα με τον Ηρακλή, έτσι. Αλλά α, γι' αυτό μιλάς, έτσι, Ηρακλειδέας. Δεν έχει καμία σημασία. Για άλλο θα το πω. Ναι. Γιατί μάλιστα τότε σε μια εκπομπή μιλούσα με τον Ραβδόπουλο, νομίζω έκανε μόνο στο κουμπί, για κάποιο λόγο δεν ήταν. Εντάξει, συμβαίνει. Και είχα πει τότε, εγώ 8 θυμάμαι, ότι ο Ηρακλή μετά τι γιορτέ δεν το βλέπω να υπάρχει σαν ομάδα. Ναι. Έτσι για να το ξεκαθαρίσω. Ένα που υπάρχει όμως. Άκου τώρα, με αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, έφυγε τα γνωστά, έφυγε ο ένας, φεύγει ο άλλος, γνωστή η κατάσταση. Βλέπω πλάκα-πλάκα, λίγο κούρος, λίγο μούρος, λίγο έτσι, λίγο ξέρω εγώ. Αγωνιστικά την ψιλοκάνανε την ομάδα. Αγωνιστικά, δεν θέλω να πω τίποτα, αγωνιστικά έχεις να αντιμετωπίσεις μια θλίψη τη Λεβαδιά. Η Βέρεια η οποία, εγώ μπροστά, να σου πω την αλήθεια, η Βέρεια μπροστά μ' άρεσε. Τώρα, τι στο διάλο βιολογικά, δεν τη βλέπω γυμνασμένη καθόλου. Είχε και αυτό το χαροντάκι ο μπαμπάς του να πούμε να παίζει ο γιος μου, να παίζει ο γιος μου. Αυτές τις αηδίες δεν τις μπορώ καθόλου. Ο χαροντάκι τον βγάλαν και αυτό να πηγεί. Είναι και η Λάρισα με τον Κούγια να πούμε μέτρια ομάδα. Σου λέει την παλέψει. Αγωνιστικά. Ναι, αυτές οι ομάδες οι άλλες όμως παραγωγικά κάτι έχουν. Να ο Καρυπίδης έβαλε έναν εκεί πέρα, ξέρω εγώ, στα μπροστινό. Έχει, ξέρω εγώ, όχι ο Κούγιας. Θα βρει κανέναν αργό, κανένα αυτό θα φέρει. Από 17 διαφορετικές, ξέρω εγώ, εθνικότητες. Ο άλλος στη Λεβαδιά πήρε προπονητή, να πούμε, το Δον Ζουάν των Ιωαννίνων. Τον κόμενο που λέει και ο Αλέφαντος και έχει δίκιο. Δεν παλεύεται. Σου λέει Ηρακλής γιατί. Να ο Περόνε βαρύς, όχι φαρδί, με σωστά κολλάει. Όχι πίσω ο Κούρος παλικάρι, το Ιτζόγλου μαρκάρι. Να βγει και λίγο ο Δόνης, λίγο αυτό, λίγο μπακ. Ο Στάμου Λαθέρμ, τη μια πηδάει, την άλλη δεν πηδάει. Θα τη βγάλω, σου λέει. Κατάλαβες, παλεύετε αγωνιστικά. Τώρα είναι ο Καγιούλης αυτή η αγιομορφή να πούμε, να βρει λεφτά. Τώρα ο άλλος θα του δώσει, ο κοντός θα του δώσει. Πήγε πήλωσε το Λάμπρου, θα πάρει κι άλλα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αγωνιστικά παλεύετε. Επόμενη γραμμή, παλεύετε. Καλημέρα. Έλα, να πει τη γνώμη. Τι γνώμη, να πει την είπε. Με κόβεις έτσι, μιλάω. Ναι, μιλάς, ναι, αλλά πάρ' το γρήγορα. Αυτό, κοίταξε, με όλα αυτά που είπες, με κάλυψες. Εγώ παρόλα αυτά που είπα, δεν ξέρω και αν τον άλλο μήνα θα υπάρχει πάλι ράκτης. Μου ψιλοέκανε εντύπωση αυτό το παλεύετε που είπες. Παλεύετε. Λίγο ένας, λίγο άλλο, δεν το περίμενα. Και αυτό το λίγο, το κουτσό, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα με κάτι ονόματα που... Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι... Σιγά, η Τρίπολη δηλαδή. Ό,τι καλύτερη. Και να κάνουν οι παίκτες στο χορτάρι, σε ρωτάω κάτι απλό. Θα πάρουν αδειοδότηση. Μα γι' αυτό λέω και τον άλλο μήνα, εγώ δεν ξέρω παρόλα αυτά που λέω. Με το σύστημα, δεν πληρώνω, δεν γίνεται δουλειά. Κάτσε ρε φίλε, το χάλο μήνα και τον παράλληλο μήνα. Κάτσε, δεν μπορεί να μας έρθει καμιά συμφορά, αύριο να περάσει ένα φορτηγό από πάνω να μας πατήσει. Άσε τον άλλο μήνα, βλέπουμε. Επόμενη γραμμή. Τον άλλο μήνα έρχονται τρεις μπράβοι εδώ, κοπανάνε τον κόκκινο, τους τρέπει ο κόκκινος σε φυγή. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Καλημέρα. Λες να κάνω τι πράγμα. Ξέρω κι εγώ. Καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Ναι ρε φε μπάμε. Κλάρα. Δεν μπορείς. Ρε Τατιάνα Στεφανίδου. Εγώ είμαι, ναι. Ναι. Ομολόγησε. Εκείνο το δολοφονικό τάκλι που έκανε να πούμε στο... στο γροτί, πώς το λένε να πούμε. Γιατί δεν το λέτε ρε. Εντάξει, μπάλα είναι ρε παιδί. Εκεί. Μπάλα είναι, τι αλλά να κάνει. Αλλά ξέρεις τι θέλω να πω εγώ. Ε. Εγώ τον είπα το Κακαρονάκι. Όπου πάει, μωρόχα δεν φυτρώνει ρε. Για τον Καρελάκη. Καλός άνθρωπος είσαι. Μωρόχα δεν φυτρώνει ρε. Με την καλή κουβέντα για όλο. Πού το πήρες ρε διάολε, τι θέλεις. Ρε όχι έτσι ρε. Πού το πήρες. Δεν τον είδες με τα σαγόνια του, κρεμόταν στον έδαφος ρε. Και η γλώσσα του σερνόταν για την ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ. Και δεν σκέπαιζε η ΑΕΚ με τον εθνικό. Τι να κάνω, δεν έχει αυτό το που... δεν έχει αυτό το χάρισμα ο Καρελάκης να είναι γλυκός. Αυτό είναι κακία του. Πάμε επόμενη γραμμή. Κακία. Τι κακοί άνθρωποι που είστε. Δεν πειράζει και ο κακός άνθρωπος χρειάζεται. Ναι. Καλημέρα, γιατί μου κλείνεις το μάτι ρε κόκκινε. Όχι ρε. Γιατί μου κλείνεις, τι έχεις. Καλημέρα κύριε. Χαίρετε. Χαίρετε κύριε. Κλείσιμο ματιού και 500 ευρώ είναι. Λέγε. Αυτό που λέω, γιατί δεν θα έρθεις με 4 άτομα στο εύωσμο. Με 5 μην κόβεις άτομα. Γιατί φίλε δεν ξέρω να πάω στο γήπεδο, δεν ξέρω το δρόμο.
Πάρε ένα ταξί και πάνε. Τι... Όχι, κοίταξε. Ο ένας θα τον κουβαλάει. Τέσσερις θα σε πάνε. Ο ένας. Όχι τέσσερις. Συνήθως τέσσερις σε πάνε. Σε φέρνουνε τέσσερις. Τέλος πάντων. Άμα έρθει εκείνη η ώρα δεν σε νοιάζει, φίλε. Τέλος πάντων, άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Λες, προχθές είπες ότι ο Αναστόπουλος δεν έγινε κανένα λάθη στο ματ. Αλλά επειδή είναι φίλος σου, δεν πρέπει να τον καλύπτεις. Να τα λες όλα. Αφού από μπάλα ξέρεις, γιατί δεν τα κρύβεις. Έκανε για πες τι λάθη έκανε ο Αναστόπουλος εχθές. Για τον Γκαρσία την αλλαγή, μην μου πεις, ο Γκαρσία τραυματίστηκε. Πάμε παρακάτω. Έτσι λένε, αλλά εγώ σου λέω ότι τραυματίστηκε. Άμα έτσι λένε, τι να κάνω εγώ, τι είμαι εγώ στα αποδυτήρια να δω το ποδάρι του Γκαρσία. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω εγώ, έτσι τώρα, λένε. Κοίτα, ας πάρουμε αν ο Γκαρσία. Άκου λίγο. Τώρα αν ο Γκαρσία σε τρεις μέρες πάει στον Εύωσμο και κάνει τα σπριντ, ξέρω εγώ κτλ. Από τι τραυματία ήταν. Αυτό θέλω να σου πω. Εκεί ήθελα να σε καταλήξω, αλλά τέλος παντρεύεις από μόνος σου. Πες ότι ο Γκαρσία δεν τραυματίστηκε. Ναι. Και ότι τραυματίστηκε. Γιατί εσύ τι αλλαγή θα κάνεις εκείνη την ώρα, αυτό που έκανε ο Αναστόπουλος και συμφωνείς μαζί του. Εσύ τι λάθη πιστεύεις ότι έκανε. Κάτσε. Το λάθος. Οι αλλαγές του Αναστόπουλου ήταν καλές. Εκείνο που δεν μ' άρεσε είναι ότι βιολογικά η μία ομάδα φαινόταν ότι είχε αθληταράδες και η άλλη ομάδα ότι είχε γέρους. Αυτό είναι το μεμπτό. Οι αλλαγές του Αναστόπουλου ήταν καλές. Πήγε να βγάλει μαρκαρίσματα και αντεπιθέσεις. Κάτσε, να μιλήσω λίγο. Να μιλήσεις. Θα σε πω λίγο. Βγάζει το Γκαρσία. Και ναι. Ποιο βάζει θέση, θυμάσαι. Πού τις έχω τις αλλαγές, μισό λεπτό, θα τις δω. Περίμενε. Τον Καράμπελα βάζει, θα βοηθήσω εγώ. Να πιάσει τον Πετρόπουλο. Βάζει τον Καράμπελα. Ναι. Και γυρνάει. Και τον Μπούρμπο πού το πήγε, είδες. Πιο μπροστά. Πού μπροστά, θα μην την ξεχάσει. Ναι, αυτό. Από μπακ. Θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε, ρε Κωστή. Εμείς η ομάδα, όταν μένει με 10 παίχτες, το μόνο της όπλο όταν θέλει και πολύ χρόνο, όχι για 10 λεπτά, 40 λεπτά ήθελε. Βάζεις παίχτες να κρατήσουν την μπάλα. Να μην έβαλε σε την περιοχή σου. Έβαλε και τον Τάτο, έβαλε... αργά βέβαια τον έβαλε. Αργά τον έβαλε. Στο κέντρο να κρατήσει την μπάλα, ρε Κωστή, πλάκα κάνουμε. Δεν θα σε βάλουν οι άλλοι με στα δίχτυα. Και βγαίνουν τώρα από τον Απόλλωνα και λένε τους βάλαμε στα δίχτυα. Ο Αναστόπουλος μόνος του τους έβαλε στα δίχτυα. Μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, γιατί τον κάλεσε προχθές και αλλαγές σωστές. Δεν είναι σωστές, ρε Κωστή. Πώς θα το κάνουμε. Κοίταξε να δεις. Ο Σόουζα, εκεί που θα μπορούσε να τον βάλει, είναι βάζοντας τον Καράμπελα εκεί πάνω στον. Του μπορούσε ο Σόουζα να παίξει και το ρόλο του χαφ. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι οι αλλαγές του ήταν κακές. Δηλαδή. Ότι έπρεπε να μπει λίγο πιο νωρίς ο Τάτος στον Μπαργκάνε πάνω αντί για το 83 στο 72. Ναι! Εκείνο 10 λεπτά του δίνω ένα κομμάτι. Μα δεν είδες μόλις μπήκε ο Τάτος ότι έφαγε πόσα 2 λεπτά και 3 λεπτά Τάτος και μόνος του. Έτσι παιχνίδι. Έπρεπε να μπει 10 λεπτά πιο μπροστά. Φίλε, εγώ που δεν είμαι φίλος με τον Αναστόπουλο, ρωτάω το εξής. Δεν είμαι το φίλο και τέτοια. Ρε. Όχι, ρε, όχι, γιατί έτσι που του έθεσε ο φίλος και το παρεξηγεί. Φίλος, τι φίλος. Λοιπόν, σε ρωτάω το εξής. Δεν είναι γκίνια. Δεν είναι και εγκίνια. Μπαίνουν στο 91, ρε φίλε. Όχι, ρε Γρηγόρη, δεν είναι εγκίνια. Γιατί, να σου πω λίγο κάτι. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Γιατί δεν μπαίνει τον κόλ και λες μια χαρά το πήγε το έργο. Θα ήταν τύχη άμα κερδίζαμε. Έτσι πως πήγε το μάτς. Έτσι με αυτά που έκανε. Δεν κλείνει την ομάδα πίσω. Αυτές τις αλλαγές που έκανε και αυτά που έκανε, τα κάνεις από 80 και μετά. Δεν τα κάνεις στο 50. Μάλιστα. Δεν μπορεί μια ομάδα να μείνει 40 λεπτά. Θα το φάει. Μια στραβοκλωτιά να γίνει. Να, με στραβοκλωτιά το φάγαμε. Είδες. Χτύπησε την πλάτη του αλλού, μπήκε. Δεν θα μπει. Μια, δυο, τρεις θα μπει. Αλλά είναι 10 λεπτά. Βάζεις το στόπερ, βάζεις ψηλούς, βάζεις αεροπορίες, βάζεις ό,τι θες. Αλλά όχι έτσι, ρε παιδιά. Μόνος του το είχα στο παιχνίδι. Μην τα ρίχνουμε τα λάθη στον Τούνι. Όποια ομάδα τρώει. Εντάξει, να μην στοχοποιηθεί ο Τούνι σε καμιά βλακία του. Βλακία του Τούνι. Αλλά όποια ομάδα τρώει. Να μην στοχοποιηθεί κανείς παίκτης. Χωριό γίνεται δηλαδή να φάει μια ομάδα κόκκινη κάρτα. Κατανοητό, φίλε. Του είπαμε τα λάθη του με τη Λαμία. Τα κατάλαβε, τα διόρθωσε με τον Απόλλωνα. Έκανε άλλα με τον Απόλλωνα. Για να δούμε τώρα με τον Αστέρα. Θα τα κάνει πάλι τα ίδια. Πάμε επόμενο. Τέλος πάντων. Μ' αρέσει όταν βγαίνει ο ακροατής και επιχειρηματολογεί. Κατάλαβες. Τις αλλαγές, τι ώρα, πότε μπήκε, γιατί μπήκε, εγώ θα βάζα εκείνον. Αυτό μπάλα βλέπουμε. Τι με κοιτάς, ρε Μοσχάρη, τι με κοιτάς. Παρακαλώ. Παρακαλείς. Καλημέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Από Λίμνο, Γιώργος Παοκτσής, καλά είστε. Καλώς τον, Γιώργο. Τι κάνετε. Καλά, ρε Γιώργο. Να, εδώ πέρα κι εμείς άνοιξε λίγο καιρός, έπεσε ο αέρας και ετοιμάζουμε λίγο εδώ πέρα τις σιθαριές. Αν νομίζω ετοιμάζεστε να δεχτείτε το καινούργιο κύμα προσφύγων.
Γρηγόρη, δεν έχουμε πρόσφυγες εμείς. Τέτοιο παραδόξος. Μάλιστα. Δεν έχουμε πρόσφυγες, όλοι είναι Μυτιλίνη, Χίο και τέτοια. Δεν έχει τίποτα εδώ πέρα. Ετοιμάζουμε ψυχαριές, την Πέμπτη να ψήσουμε, να δούμε την Παοκάρα, να βάζουμε ευρωπαϊκό κουστούμι. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, δεν μου λες Κώστα. Ναι. Παίξε και άσο να βγάλεις τα κρέατα. Καλά, όχι. Σταμάτα. Ακού εμένα. Σύγματα, πάω και σένα, μην παίξεις άσο. Αν δεις Βαρέλα, Κρέσπο, τετράδα, μην παίξεις άσο. Θα δούμε λοιπόν την εντεκάδα και μετά θα παίξουμε στοίχημα. Άσο το τομάτι. Εγώ πιστεύω με 3-5-2 θα πάει. 3-5-2 θα πάει. Τάχει... Μα δεν μπορεί να πάει αλλιώς. Ναι. Συμφωνώ με 3-5-2 πρέπει να πάει. Του βγαίνει και αυτό το σύστημα φέτος. Μα δεν έχει φάει γκολ με τριστόπερ. Μπράβο. Όπως είχαμε παίξει με την Dortmund και αλλά η διαφορά του Ήβιτ με τον Ντούντορ είναι αυτό που είχες πει και εσύ. Είναι καλύτερο στο transition, δηλαδή βγαίνει καλύτερα στην αντεπίθεση. Άκου σχόλιο. Έπαιζε αμυντικά και δεν έβγαινε στην αντεπίθεση. Άκου σχόλιο από φύλλα εξή. Μωρικάμπια λέει από τότε που είπε ότι ο Μπάρκας είναι καλός τερματοφύλακας, έπνιξε ένα με τον Πανετολικό και χτες έκανε το χειρότερο παιχνίδι της ζωής του. Ναι. Μαυρόκατα. Και τον κράζει. Μόλις είπε ότι είναι καλός τερματοφύλακας. Δεν είναι καλός τερματοφύλακας, επειδή έφαγε τα δύο γκολ. Φίλε, εγώ δεν σου μιλάω παδικά. Στοιχηματικά σου μιλάω. Σιγά μην ασχοληθεί η Σάλκε με τον ΠΑΟΚ. Τρέχει μπάς και προλάβει να βγει η Ευρώπη. Γρηγόρη, μην το πάτε πάλι εκεί. Δηλαδή θα κάνει καμιά νίκη ο Πάκου και ναι. Πάλι θα πει το τηλέφωνο. Όλες οι κομπλόγριες και τα σκουλικά. Για όνομα του Θεού, ρε Γρηγόρη, το έχετε παρακάνει. Ακού να δεις, ναι. Αυτό είναι κομπλεξισμός. Κομπλόγρια. Εμείς δεν ασχολούμαστε με τα σε. Ρε φίλε, σου δίνω. Με την Ξάνθη δεν ασχολείται. Συγγνώμη, να σου μιλήσω λίγο, περίμενε Γρηγόρη. Νικάμε μέσα στον Πανετολικό, ο Πανετολικός μας το δίνει. Νικάμε με ποιος σου είπα εγώ ποτέ τέτοιο. Σου είπα. Σου είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Ρε φίλε, στην επικοινωνία πάσχει ο άνθρωπος. Ρε φίλε, Γρηγόρη, εντάξει. Δεν είπα τάγεσαι. Σου είπα εγώ ποτέ τέτοιο πράγμα. Για στίχημα μιλάμε. Ναι, η Σάλκη γιατί να μην ασχοληθεί, δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν βγαίνει Ευρώπη, ρε φίλε, στη Γερμανία. Α, δεν βγαίνει Ευρώπη στη Γερμανία. Δεν προλαβαίνει. Καίγεται. Δηλαδή τι χαλάει να πάει ένα τελικό UEFA. Τη χαλάνε τα έσοδα που έχει από την πορεία της στο Europa. Οκ, ρε φίλε, εντάξει, άστο. Άστο να πάει ακόμα. Γιατί, αφού αυτό κατά. Αφού. Ντουκα, δεν συζητάμε. Σου λέω παίξ' το άσο. Και εσύ μου κάνει. Δεν διαφωνώ. Και εσύ φαντάζεσαι. Το επιχείρημά σου δεν μ' αρέσει. Το επιχείρημά σου για άσο δεν μ' αρέσει. Ρε φίλε, στο δικαιοθετώ. Ότι δεν φίλε, αν είχα κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ. Θα σου λέγα ότι έχει κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ. Θα σου λέγα ότι έχει κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ. Μάρε τον ΠΑΟΚ. Θα σου λέγα ότι έχει κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ. Μάρε τον ΠΑΟΚ.